Από τον Ιερό Αγώνα του Πατρίου, περιοδικό Βανεργία Στεύκος 92. Μακάρι έστω όταν μισήσουν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουν ημάς και ονειδήσουν και εκβάλλουν το όνομα ημών ως πονηρών ένεκεν του Υιού του ανθρώπου. Λουκά σίγμα τάφ 22. Η θαυμαστή και δραματική ιστορία των ομολογητριών μοναζουσών της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου Τίνου τα πρώτα έτη του ημερολογιακού σχίσματος 1924-1932. 92. Ιερέ μορφέ αγωνιστών της Εκκλησίας μας, σύντορη περιγραφή της Ιεράς Μονής της Τίνου. Η Ιερά Μονή της Θεοτόκου Κυρίας των Αγγέλων στολίζει την οτιοδυτική κορυφή του Λόφου και Χροβουνίου και απέχει από την πόλη της Τίνου περί τα 9 χιλιόμετρα. Περιβάλλεται από το τοιχείο ύψους 4-5 μέτρων, τείχος δηλαδή, που κατά την παράδοση είναι η προσφορά μιας πλουσίας από τη Σμύρνη κυρίας, η οποία επισκέφθηκε το νησί κατά το διάστημα της Τουρκοκρατίας. Από την είσοδο της Μονής, που είναι μια ξύλινη μεγάλη πόρτα, περνά κανείς ένα διάδρομο και αντικρίζει μια πλατεία στην οποία υψούται το κοδωνοστάσιο με δύο πατώματα. Στη βόρειο πλευρά της πλατείας σκείται το Ηγουμενείο και απέναντί του στη νότια, δηλαδή πλευρά της πλατείας, ευρίσκεται το πρατήριον, όπου εκτίθενται διάφορα έργα λαϊκής τέχνης, συνήθως χειροτεχνήματα των μοναχών. Στην ανατολική πλευρά βρίσκεται ο καθεδρικός ναός τιμόμενος στην κύμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου με μήκος 16 και πλάτος 10 μέτρα. Είναι τρίκλιτος ρυθμού βασιλικού, του οποίου την βόρεια και νότια πλευρά κοσμούν θαυμάσιες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες και μαζί με το ξυλόγραπτο το τέμπνο προκαλούν το θαυμασμό. Συνεχόμενα προς το καθεδρικό ναό βρίσκονται τα παλαιά ναίδρια του Τιμίου Προδρόμου και της Αγίας Τριάδος και σε λίγα μέτρα απόσταση επίσης το παλαιό ναίδριο Ταξιάρχης. Το μοναστήρι διασχίζουν στενή και δεδαλώδης ανωφερής και κατωφερής δρομής και χαρακτηριστικό είναι το κελί των μοναζουσών της Μονής, αποτελεί μικρογραφία του τύπου του τηνιακού τμήματος. Είναι συνήθως διόροφο και το ισόγειο χρησιμοποιείται σαν αποθήκη. Εξερχόμενος ο επισκέπτης, ακριβώς απέναντι από την είσοδο βλέπει το οίκημα για την διαμονή των Μητροπολιτών και αριστερότερα τον Ξερώνα. Λίγο αργότερα δε βλέπει το κημητήριο της Μονής, το ναό των Αγίων Πάντων. Όλοι οι συγγραφείς ασχολήθηκαν με την ιστορία της Μονής και Χροβουνίου, καθορίζουν την ίδρυσή της στον 11ο ή 12ο αιώνα. Παράληψη του επισκέπτη είναι να μην φτάσει μέχρι το κελί της Μονής Πελαγίας για να πάρει την ευλογία της και να γνωρίσει από κοντά τον τόπο όπου στις 22 Ιουλίου του 1922 η Υπεραγία Θεοτόκος παρήγγειλε στην ανάρετη μοναχή Πελαγία να ενεργήσει με τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Γαβρίλου για την ανέβρεση της εικόνας του Ευαγγελισμού. Μάρτιος 1924. Πειθαρχήν δι Θεό ή ανθρώπης, μάλλον ή ανθρώπης, πράξεων ε 21. Το έτος 1924, έτος σταθμός στην ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπήρξε ως γνωστόν και έτος διχασμού και διαιρέσεως υπαριθμών. 4/31/1 του 1924 εγκύκλιος του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου του Μασόνου επευλογηθήσε και από τους πραξικοπηματίες γονατά κονδύλι πλαστήρα έκανε υποχρεωτική την προσαρμογή του εορτολογίου της Εκκλησίας στο παπικό ή πολιτικό ημερολόγιο που είχε ήδη πριν από ένα χρόνο εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Η δι εγκύκλιος όμως έγινε και αιτία να ξεσηκωθούν οι αφοσιωμένοι στην πίστη των Πατέρων με το λάβαρο της Ορθοδοξίας και να δώσουν το παράδειγμα προχωρούντας άφοβα και αγέροχα παρά τις απειλητικές διαθέσεις των εφαρμοστών της καινοτομίας. Ορθόδοξες αιστείες παραδώσουν και που πρωτοπόρησαν ήσαν τα ανά την Εκκλησία μοναστήρια τα οποία ενστικτοδός επεσήμαναν τον κίνδυνο και αντέδρασαν με σθένος.
Το μοναστήρι της Τίνου είναι μία από τις αιστείες αυτές που έχει επιδείξει ζήλο, ιδιαίτερος παραδόσης και αντίδραση ζωηρής της καινοτομίας. Στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου ήταν ένας επίσκοπος το 1911, ο Αθανάσιος Λεβεντόπουλος. Το Οικουμενοσυμβούλιο της Μονής Παναγίας της Κυρίας των Αγγέλων του στο Κεχροβούνι της Τίνου το αποκάλεσε ή το αποτελούσε η Οικουμένη Εφροσύνη Κορνάρου, 78 ετών, και η σύμβουλη Μελάνη Μινάρδου, 68 ετών, και Ευπραξία Φιλιππίδου, 48 ετών, η οποία εκτελούσε και χρέη γραμματέως στη Μονή. Η Μονή αριθμούσε τότε 120 περίπου μοναχές και εφημέριο είχε τον γέροντα διδάσκαλο Ιερέα Ματθαίο, Πάπα Ματθιό Ευρυπιώτη, από τον Αρνάδο της Τίνου. Πριν ακόμη φτάσει στη Μονή, η επίσημη εγκύκλωση περί αλλαγής του εορτολογίου, έτυχε να επισκεφθεί την Μονή ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ηγούμενος της Μονής Λογκομβάρδας. Ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, 98 ετών σήμερα, όταν γράφτηκε δηλαδή το βιβλίο, είναι ο ενάρετος κληρικός που ενώ από τις εφαρμογές του παπικού ημερολογίου μέχρι σήμερα δεν έπαυσε να ομιλεί και να γράφει για την επαναφορά του πατρίου εορτολογίου, εν τούτης όμως παρέμεινε αμετακίνητος στους κόλπους της σχισματικής εκκλησίας της Ελλάδος στο νέο παπικό ημερολόγιο. Ο οποίος παρότρινε τις μοναχές πατρικά αλλά έντονα να παραμείνουν σε αυτά που βρήκαν χωρίς να δεχτούν τις καινοτομίες που θα τους επέβαλαν σε λίγο. Και ο ίδιος άλλωστε την ίδια τακτική θα ακολουθούσε στη Μονή, στη Μονή τη δική του, διότι ήταν ταπεπισμένος περί της ορθότητός της. Και ο σεβαστός πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος εισακούστη πράγματι. Οι μοναχές στην αύξηση της εγκυκλίου διαφόρησαν και δεν την έβαλαν καν υπόψη τους. Μα και ο εφημέριος αδίσταχτα συμφώνησε με την αποφασισμένη στάση της Μονής. Το ίδιο και οι περισσότεροι κάτοικοι των χωριών Μουντάδος, Αρνάδρος, Τριαντάρο έμειναν στο πάτριο εορτολόγιο. Η Μονή Κεχροβουνίου με τη γενναία στάση της είχε γίνει το κάστρο της Ορθοδοξίας και οι μοναχές και οι αγωνίστριες των ιερών παραδόσεων, οι οποίες σε κάθε έναν από τους αναρρύθμιτους επισκέπτες τους είχαν ένα σύνθημα να δίνουν, εκτελώντας το ιεραποστολικό καθήκον τους με το παραπάνω. Παραμείνατε στο πάτριο εορτολόγιο μέχρι θανάτου και τα πράγματα πήγαιναν καλά μέχρι το έτος 1925. Τότε άρχισαν οι έντονες πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να σταματήσει η αγωνιστική ορθόδοξη δράση που είχε αναπτυχθεί στη Μονή και με αποτέλεσματα δραματικά και θλιβερά. Η αρχή των πιέσεων έγινε στον εφημέριο της Μονής Παπαμαθιού, ο οποίος εκδηλώθηκε το εσπέρας 23 Ιουλίου κατά το Πάτριο Ορτολόγιο και παραμονή 5 Αυγούστου της Μεταμορφώσεως με το νέο ημερολόγιο. Συνέβη στο ναό της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου που ο Παπαμαθιός έβαλε ευλογητός στον Εσπερινό. Στο ναό το Εσπέρας ευρίσκονται λίγες μοναχές, διότι σύμφωνα με το ιδιόρυθμο σύστημα της Μονής, οι μοναχές οι καθημερινές εδιάβαζαν τον Εσπερινό κατά μόνας στα κελιά τους. Μετά την ενάτη λοιπόν ο Παπαμαθιός χωρίς να δώσει καμία εξήγηση και χωρίς να συνεννοηθεί με το Οικουμενο Συμβούλιο βγήκε από το ιερό και ενώ έπρεπε να ψάλει το Κύριε και έκραξε ζητούσε το μηνέο του Αυγούστου και έδιδε εντολή να διαβαστεί ο Εσπερινός Μεταμορφώσεως. Οι μοναχές που ευρίσκονται στο ψαλτήρι δεν είχαν παρά να υπακούσουν πνίγοντας μέσα τους το αίσθημα κάθε αίσθημα διαμαρτυρίας. Όσες όμως παρακολουθούσαν δεν άντεξαν να περιμένουν το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού και σίγουρος ότι η απροσδόκητη αυτή αλλαγή που γινόταν στη Μονή εν αγνία του Οικουμενου Συμβουλίου ήταν απαράδεκτη, έσπευσαν να αναφέρουν στο Συμβούλιο για να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα. Σε λίγο το μοναστήρι ήταν ανάστατο. Γεμάτη ανησυχία η Οικουμένη Εφροσύνη μαζί με τη Συμβούλους Εφραξία και Μελάνη έτρεξαν στο ναό και επιβεβαιώθηκαν πως ο Παπαμαθιός είχε πράγματι διστάσει
μπρος της πιέσης και είχε επιδείξει τις 13 μέρες ψάλλοντας τον Εσπερινό της μεταμορφώσεως. Μερικές μοναχές εκφράστηκαν έντονα προτείνοντας να σταματήσουν τον ιερέα. Τη συγκράτηση όμως υπήρξε ψύχρεμη γερότητα Ευπραξία, η οποία τους έδωσε ευλογία να αποσυρθούν στα κελιά τους αφήνοντας τον Παπαθαμαθαίο να τελειώσει ήσυχα. Παρέγγειλε όμως στη μοναχή Κασιανή να ειδοποιήσει το τέλος του Παπαμαθαίου να έρθει στο Ηγουμενείο. Όλα έγιναν όπως αποφάσισε η ψυχραιμία της γερόντισσας. Οι περισσότερες μοναχές αποσύρθηκαν και όταν ο ιερέας τελείωσε, η μοναχή Κασιανή του διάβασε την παράκληση της Ηγουμένης να την επισκεφθεί στο Ηγουμενείο. Ο Παπαμαθιός απήντησε με ένα καλά και καθευθύνθηκε στην έξοδο της μονής. Η μοναχή Κασιανή βλέποντάς τον έτρεξε πίσω του φωνάζοντας για άλλη μια φορά ότι η Ηγουμένη τον περιμένει. Αλλά ο Παπαμαθιός προχωρούσε χωρίς να λάβει υπόψη τη γερόντισσα. Έτρεξε τότε εκείνη περισσότερο και τον πρόλαβε στην πορτασιά για να τον πιάσει αυθόρμητα από το μανίκι του Ράσου και να του πει: «Μα γιατί γεροντάζεστε να ανέβετε στο Ηγουμενείο, να δώσετε μια εξήγηση για τη σημερινή σας συμπεριφορά?» Ο Παπαμαθιός που είχε εκνευριστεί από την όλη σκηνή απάντησε τότε σε έντονο ύφος: «Άντε να μου χαθείτε, αφήστε με να πάω στο σπίτι μου». Στην επιμονή όμως της μοναχής να τον παρακαλεί τώρα να ανέβει για την αγάπη του Χριστού λίγο επάνω, ενέδωσε. Ανέβηκε λοιπόν και δέχτηκε τον έλεγχο για την παραβίαση υποσχέσεως και της από κοινού με τις μοναχές συμφωνίες να μην δεχτούν το νέο ημερολόγιο. Η απολογία του υπήρξε καθαρά ανθρώπινη. «Έχω οικογένεια, δεν το ξέρετε, δεν έχω καμία όρεξη να με καθαιρέσουν και να χάσω το ψωμί μου», είπε και έφυγε. Δεύτερο μέρος. Μακάριστον όταν μισήσουν εμάς οι άνθρωποι και οι αφορήσουν και ονειδήσουν και βάλουν στο όνομα ημών ως πονηρών και του Υιού του ανθρώπου. Λουκά ασίγματάφκος 2. Τα πρώτα έτη του ημερολογιακού σχεδόν 1924-1931. Δεύτερο μέρος. Το βράδυ ο Παπαδαμαθαίος κατέβηκε στη χώρα και πήγε στον Επισκοπικό Επίτροπο Αρχιματρίτη Ιώσαφ Σιταρά για να υποβάλει μήνυση εναντίον του Ηγουμένου Συμβουλίου και της μοναχής Κασιανής Κόνστα με τις κατηγορίες. Α. Ότι τον διέκοψαν κατά την ώρα της ακολουθίας του Εσπερινού. Β. Ότι τον εξήβρισαν και Γ. Ότι του έσχισαν το μανίκι του Ράσου. Μετά την υποβολή της μηνύσεως, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος διόρισε ανακριτή τον επιστοκουπικό του Επίτροπο Σιταρά, ο οποίος ανέκρινε ενόρκως πολλούς μοναχές της Μονής, κληρικούς καθώς και λαϊκούς. Πήρε δε και τις απολογίες των κατηγορουμένων μοναζουσών. Στο τέλος περίπου του ενός του μηνός Σεπτεμβρίου 1925, υπέβαλε στον Μητροπολίτη το πόρισμα των ανακρίσεων, το οποίο ήταν παραπεμπτικό. Εν τω μεταξύ, μετά το επεισόδιο αυτό, το πνεύμα της ενότητος στη Μονή διασαλεύθηκε. Διασπάστηκε όμως με τις απειλές του Μητροπολίτου Αθανασίου Λεβεντοπούλου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου του Μασόνου κατά την επίσκεψή του στη Μονή μετά την πανήγυρη της Θήνου κατά το νέο ημερολόγιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη συνάθρηση που τους έκανε για να τους μιλήσει ο Χρυσόστομος τις χαιρέτησε με καρδιότητα. «Καλώς τα παιδιά μου», ο ύπουλος Μασόνος, και πήρε τη σκληρή αλλά τίμια απάντηση. «Εμείς πατέρα σχισματικό και λατινόφρονα δεν έχουμε, ούτε αναγνωρίζουμε». Στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου του ιδίου έτους ο Μητροπολίτης Αθανάσιος απέστειλε στις κατηγορούμενες μοναχές πανομοιότυπο έγγραφο κλήση ως η δημοσιευμένη με την οποία τους έκανε γνωστό ότι καλούνται να δικαστούν στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Ερμούπολη, της Ήρου, έδρα Μητροπόλεως, την 31η Οκτωβρίου 1925. Κατά τις επανελειμμένες επισκέψεις μας, δίνουν λέγονται, λένε οι συγγράφοντες όλα αυτά, όσους από τους επεισόδους ερωτήσαμε μας διαβεβαίωσαν ότι οι ανωτέρω κατηγορίες ήταν ψευδείς και ανυπόστατες. Πράγματι, το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο συνεδρίασε την 31η Οκτωβρίου 1925 από όντως του Μητροπολίτου για να δικάσει και να καταδικάσει τις ομολογήτριες μοναχές στηριχθέν στις ψεύτικες καταθέσεις του μηνυτού και των μαρτύρων. Αποσιώπησε όμως σκοπίμως την απόφασή του
την πραγματική αιτία της δίκης και καταδίκηστον, η οποία ήταν και μόνο μία, η αιμονή του στο Πάτριο Ορτολόγιο. Δημοσιεύουμε παρακάτω αυτούσιο την απόφαση του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου με φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου εγγράφου. Μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως της καταδικαστήσεις μοναχές από το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, ο ίδιος ο Επίσκοπος Αθανάσιος Λεβεντόπουλος ήρθε στη Μονή και εξεδίωξε το τιμωρημένο Ηγούμενο Συμβουλίου. Το αντικατέστησε όμως, διορίζοντας ηγουμένη τη Φευρονία Ανδρεάδη και συμβούλους τη Θεοδοσία Καρδίτση και Θεοφανό Βιδάλη. Από τότε οι μοναχές που ακολούθησαν το νέο ημερολόγιο εκκλησιάζονται στο ναό της Μονής, όπως πρώτα οι υπόλοιπες, όμως 40 περίπου τον αριθμό που παρέμειναν στο Πάτριο έψαλαν την ακολουθία τους στο κελί της γεροντήσης Πελαγίας Μεραβέλου. Τα κελιά της τα είχαν μετατρέψει σήμερα σε γυναικείο ξενώνα. Τα έχουν μετατρέψει. Και όταν έρχονταν ορθόδοξοι ρεύς στο χωριό Τριαντάρου, πήγαιναν εκεί για να μεταλάβουν τον αχνάτο μυστήριο. Στην έκτακτη ανάγκη τους εξυπηρετούσε ο ευσεβής συνταξίουχος Παπαγγελής. Ο Παπαγγελής είχε μία κόρη μοναχή στο μοναστήρι, η οποία κοιμήθηκε πρόσφατα. Και που ερχόταν κρυφά ο Παπαγγελής στο χωριό Αρνάδο για να τις κοινωνίζει με προηγιασμένο Άγιο Άρτο. Οι μοναχές που καταδικάστηκαν από το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο δεν αναγνώρισαν την απόφαση, αλλά εξακολουθούσαν με τον ίδιο ζήλο και υπέρ με το θάρρος να κήρυττουν την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως και να καλούν τόσο τους κατοίκους της Τίνου όσο και τους διαφόρους προσκυνητές να εγκαταλείψουν την πλάνη του παπικού ημερολογίου και να επιστρέψουν στο Πάτριο Ορτολόγιο. Στον αγώνα τους αυτού, που κανείς δεν αμφιβάλλει ότι ήταν δύσκολος, είχαν βοηθούς και θερμούς υποστηρικτές εκτός από τους γοχ κατοίκους της νήσου και τους ερχόμενους κατά καιρούς αγιορείτες πατέρες όπως τον πατέρα Παρθένιο, πατέρα Ακάκιο, πατέρα Αρτέμιο, πατέρα Αντώνιο και τον ιερομόναχο πατέρα Νικηφόρο από την Ικαρία, ο οποίος υπέστη δοκιμασία δεινή για τη συμβουλή του αυτή στον αγώνα των Καλογραίων. Και τα παρεκκλήσια που συνήθως κατέφευγαν οι αγιορείτες πατέρες είναι οι Άγιοι Ανάργυροι, Αγία Μαρίνα, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το Τριαντάρο και οι Άγιοι Μαρδαρέοι, παρεκκλήση που βρίσκεται κάτω από τη Μονή. Η ζωντανή αυτή κίνηση υπέρ του Πατρίου Ορτολογίου από τις ομολογήτριες μοναχές έπαιρνε διαστάσεις και επέφερε αποτελέσματα στα χωριά λόγου χάρη Τριαντάρο, Αρνάδος και Μουντάδος. Πολλές οικογένειες επίστηκαν από το κήρυγμά τους και ακολούθησαν το Πάτριο Ορτολόγιο. Ο Επίσκοπος Αθανάσιος βεβαίως και είχε τις αντιρρήσεις του για όλα αυτά και τις εξεδήλωνε είτε με διωγμούς είτε με ποινικές δίκες κατά των παλαιομερολογητών. Σημαντικότερα όμως πολέμησε τις μοναχές που όχι μόνο δεν εκάμφθηκαν από την πρώτη καταδίκη που τους επευλήθη από το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Ήρου, αλλά του να δίνουν με μεγαλύτερη θέρμη συνέχιζαν τον αγώνα τους. Θεώρησε λοιπόν ο Αθανάσιος ότι το Συνοδικό Δικαστήριο της Αθήνας θα τις συνέτιζε περισσότερο, αλλά και θα τις φόβιζε τις υπόλοιπες. Δια τούτο τις μήνυσε εκ νέου σε αυτό με τις ίδιες φυσικά κατηγορίες. Ο Ιερός Αγών, μια θαυμαστή, και τι έσαιστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, ο δε υπομένας στήλος ούτω σωθήστε. Ματθαίου Ιώτα 22, η θαυμαστή και δραματική ιστορία των ομολογητριών μοναζουσών της Ιεράς Μονής και Κρυβουνίου Τίνου τα πρώτα έτη του ημερολογιακού σχίσματος 1924-1931, μέρος τρίτο. Στο Συνοδικό Δικαστήριο, η δικάσιμο στο Συνοδικό Δικαστήριο ορίστηκε για την 14η Απριλίου 1926 νέο ημερολόγιο, όταν ο δικαστικός κλητήρας ήρθε για να τους επιδώσει το κλητήριο θέσπισμα, οι μοναχές αρνήθηκαν να το παραλάβουν ισχυριζόμενος ότι αφού δεν αναγνωρίζουν καν τα δικαστήρια των σχηματικών αρχιερέων, δεν βλέπουν και τον λόγο να παρουσιαστούν ενώπιον τους.
Τελικά όμως δεν ξέφυγαν από τον επίσκοπο Αθανάσιο, ο οποίος λίγες μέρες πρώτης της δίκης διέταξε τη χωροφυλακή της Τίνου να προσαγάγει τις αδιάλακτες μοναχές, έστω και δια της βίας, στο Συνοδικό Δικαστήριο των Αθηνών. Τελικά όμως δεν... Έτσι, πάνω σε ζώα οι μοναχές οδηγήθηκαν θέλοντας και εμείς στο λιμάνι, προκειμένου την άλλη μέρα να επιβεβαστούν στο πλοίο της γραμμής. Τη νύχτα εκείνη διανυκτέρευσαν στο κρατητήριο του αστυνομικού τμήματος της Τίνου. Στην Αθήνα, με συνοδεία οδηγήθηκαν στο τμήμα μεταγωγών στο Μοναστηράκι και στις 14 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη συνόδευσαν στο Συνοδικό Δικαστήριο της Οδού Φιλοθέης. Όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες αναφέρθησαν στη δίκη των μοναχών, ιδού ένα σχόλιο μίας εξ αυτών, το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα της δίκης. Εργασία της Ιεράς Συνόδου. Σήμερα, περί την 9η πρωινή στην Αρχιεπισκοπή, συνέρχεται η Ιερά Σύνοδος, η οποία από υποτύπων δικαστηρίου θα εκδικάσει διαφόρους υποθέσεις υπηρεσιακής φύσεως. Μεταξύ των άλλων θα δικαστώσει και τρεις καλογραίες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι και μετά την τροποποίηση του ημερολογίου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλαιό τιούτον. Νέα ημέρα, 14 Τετάρτου 1926. Εν τω μεταξύ στην Αθήνα ο Σύλλογος των Ορθοδόξων είχε κινητοποιήσει τους πάντες και τα πάντα ώστε το πρωί της δίκης να έχει πλημμυρίσει από κόσμο η πλατεία Μητροπόλεως. Το πλήθος των ΓΟΧ ήταν πολυπίκυλο. Άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, γέροντες, γερότησες με άσπρα μαλλιά, μοναχοί και μοναχές κρατούσαν εικόνες και σταυρούς και ζητούσαν το παράδοξο. Να δικάζονται από συνοδικούς αρχιερείς μοναχές που ομολογούσαν με θάρρος την πίστη τους στις πάτριες παραδόσεις. Από την πλευρά του Μητροπολίτου Αθηνών είχε κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη για να κρατεί την τάξη και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να προλάβουν κάθε ενδεχόμενο. Σε λίγο άρχισαν να έρχονται οι συνοδικοί δικαστές περιφρουρούμενοι ώστε να φτάσουν ασφαλείς στο συνοδικό μέγαρο. Ήσαν 7 τον αριθμό. Ο Αθηνών Χρυσόστομος, πρόεδρος, ο Μασόνος, ο Καλαβρίτων και η Γεραλίας Τιμόθεος, τρίτον, Κορινθίας Δαμασκηνός, τέταρτον, ο Κυθύρων Δωρόθεος, ο πέμπτον, ο Καριστίας Παντελεήμων και ο Ηλίας Αντώνιος και έβδομον, ο Γόρτινος Πολύκαρπος. Παρέστησαν επίσης ο πρώτος γραμματής της Ιεράς Συνόδου Χρυσόστομος Δημητρίου και ο κυβερνητικός επίτροπος Ιωάννης Τράκας, τμηματάρχης των εκκλησιαστικών. Ο Μητροπολίτης μάλιστα Θηβών και Λεβαδίας στο διάδρομο συναντήθηκε με τη γερότησα Ευπραξία, ήταν δύο αδελφών παιδιά, στην οποία προανήγγειλε με ύφος. Πρόσεξε, γιατί αν δεν μετανιώσει και δεν δεχτεί την απόφαση της Ιεράς Συνόδου περί ημερολογίου, εγώ ίδιος θα σου βγάλω τα ράσα. Ακούστε τι είπε ο βλάστημος. Ποτέ κανείς δεν τόλμησε να βγάλει τα ράσα από μοναχό. Είναι η χειρότερη βέβυλος ιεροσιλία. Η κατάκοπη από τις ταλαιπωρίες γερότησα Ευπραξία, τον κοίταξε στα μάτια και με πικρό χαμόγελο του απάντησε. Λυπάμαι που στις λεύες μας κυλάει αίμα αδελφικό και εσύ έγινες επίρκος του αρχιερωτικού σου όρκου. Ένα όμως σου λέγω, προτιμώ στον παράδεισο με χρωματιστά ενδύματα και ορθόδοξους, παρά με ράσα στην κόλαση με τους σχισματικούς. Ήλθε η ώρα της δίκης. Καθισμένοι οι αρχιερείς δικαστές ατενίζουν τις μοναχές και εκείνες απέναντί τους να ατενίζουν την εικόνα του Παντεκράτορος που βρίσκεται πάνω από τη θέση του Πρόεδρου. Η έναξη έγινε από τον Καριστίας Παντελεήμωνα, ο οποίος εκάλεσε τις γερότησες να βάλουν μετάνια στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. «Σηκωθείτε παρακαλώ αδελφές, να βάλετε μετάνια στο Μακαριότατο. Ελάτε». Υπακούγοντας τη μισή εντολή του Καριστίας, σηκώθηκαν όρθιες οι τρεις μοναχές και η γερότησα Μελάνη ήταν κατάκητη και ανταπάντησαν στην πρόκληση του Επισκόπου δια του στόματος μοναχής Ευφραξίας Φιλιππίδου. Θεωρούμε ότι προτιμότερο θα ήταν να αρχίσει η δίκη να μας κοινοποιήσετε την απόφασή σας στο συνδρομότερο. Ας τελειώνουμε μια για πάντα, γιατί εμείς μετάνια σε καινοτόμους αρχιερείς δεν βάζουμε. Μετά οι μοναχές κάθισαν στα ειδωλία τους και έλαβε το λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος που απευθείας ρώτησε «Τι ημερομηνία είχαμε σήμερα?» 1η Απριλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Σημών Μαρίας της Αιγυπτίας, και ημέρα Τετάρτη της 5ης εβδομάδας
Της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήρθε η απάντηση. Οι αρχιερείς δικαστές στο άκουσμα των λόγων τούτων χαμογέλασαν. Στη συνέχεια κλήθηκε να επαναλάβει τις γνωστές κατηγορίες ο μοναδικός μάρτυρας Παπαμαθιός, που τις είχε άλλωστε πρόσφατες από την πρώτη δίκη στη Σύρο. Ο πρόεδρος, κατά τα γνωστά, κάλεσε τις μοναχές να απολογηθούν και εκείνες με τη σειρά τους αντέκουσαν τις κατηγορίες δια του στόματος της σοφής γερόντισσας Ευπραξίας. Νομίζουμε ότι είναι εκ του περισσού να αρνηθούμε για άλλη μία φορά τις κατηγορίες που μας προσάπτουν, γιατί όλοι σας εδώ το γνωρίζετε καλά. Είναι επίσης καταφάνερο ότι αυτή τη στιγμή δεν δικαζόμαστε για αυτές. Για την επιμονή μας στο Πάτριο Ορτολόγιο δικαζόμαστε και οι κατηγορίες τούτες απλώς την αφορμή σας έδωσαν. Με ξεκάθαρη τη συνείδησή μας και σταθερή την απόφασή μας, αναμένουμε και τη δική σας σίγουρη καταδικαστική απόφαση, για την οποία εκ των προτέρων ομολογούμε ότι μας είναι αδιάφορη. Μετά έλαβε λόγο ο Αρχιεπίσκοπος για να αναπτύξει ποια ήταν η ανάγκη που επέβαλε τη μεταρρύθμιση του ημερολογίου και να τονίζει ότι από τη στιγμή που η Εκκλησία αποφάσισε την αλλαγή, όλοι υποχρεούνται να υπακούσουν τις αποφάσεις της. Οι μοναχές δεν κατόρθωσαν να τον παρακολουθήσουν σε όλη την ομιλία του. Η χαρά που αισθάνονται εκείνες τις κρίσιμες δε αυτές στιγμές τις είχε οδηγήσει σε άλλους κόσμους. Είχαν αξιωθεί να βρίσκονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για χάρη του και ήταν πανευτυχείς. Στο τέλος ο Αρχιεπίσκοπος τις κάλεσε να συμμορφωθούν στην απόφαση της Εκκλησίας και να ξεχάσουν τα παλιά ημερολόγια και τα τι αυτά. Η γερόντισσα Μελάνη τότε δεν άντεξε και παρά τα γερατιά της σηκώθηκε με τη βοήθεια των άλλων μοναχών, έβγαλε τα τρεμάμενα χέρια μέσα από τα ράσα της, το ιερό πιδάλιο της Εκκλησίας και με τρεμουλιαστή από συγκίνηση πικρά φωνή τους είπε: «Πώς θέλετε να ακολουθήσω τον εωτερισμό αυτό, αφού τούτο εδώ το ιερό πιδάλιο αναφέρει ότι ο Θεός δεν τον θέλει?» Κυριολεκτικά από πίκρα κατέρευσε στη θέση της η γερόντισσα Μελάνη και ο πρόεδρος έκαμε διάλειμμα της δίκης. Τότε διάφοροι παράγοντες της Τίνου, μεταξύ των οποίων και ο πολιτευτής Γιαλούρης, επωφελήθησαν του διαλύματος αυτού για να πείσουν τις μοναχές με τον τρόπο τους ο καθένας να δηλώσουν μετάνοια και να επανέλθουν στη μονή τους. Και πραγματικά οι προσπάθειές τους δεν πήγαν τελείως χαμένες. Η πρώην ηγουμένη Φροσύνη Κορνάρου ελιποψύχησε και όταν επαναλήφθηκε η δίκη δήλωσε μετάνοια και εξαιρέθηκε του κατηγορητηρίου. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική για τις μοναχές. Την ποινή τους, η οποία ήταν εσχάτη των ποινών, την απήγγειλε με νεκρική σε μια νεκρική σιγή του ακροατηρίου ο πρόεδρος της Συνόδου, Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Καθαίρεση του μοναχικού σχήματος και αφορισμός άκουσαν την απόφαση ήρεμας, με πρόσωπο που άστραφτε από τη χαρά της συνικανοποίησης. Σταυροκοπήθηκαν και ψιθύρισαν. Σε ευχαριστούμε, γλυκύτατε Ιησού μας, που μας αξίωσες να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Το πλήθος που με αγωνία περίμενε την απόφαση ξέσπασε σε αποδοκιμασίες κατά των συναδικών αρχιερέων. Σε λίγο βγήκαν από το μέγαρο της Οδού Φιλοδαής οι τρεις ομολογήτριες μοναχές ήρεμες, χαριέστατες, που χάρη της Ορθοδοξίας είχαν περάσει στο καϊαφικό δικαστήριο της Οδού Αγίας Φιλοθέης. Τις υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό, ασπαζόμενοι τα χέρια και τα ράσα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ορθοδόξων παρέλαβε τις ευλαβέστατες και αγωνίστρες μοναχές και τις εγκατέστησε σε σπίτια Ορθοδόξων, οι οποίοι ανέλαβαν και τη συντήρησή των. Ανακοινώσεις και σχόλια των εφημερίδων. Την απόφαση της καταδίκης των μοναχών της Τίνου οι αθηναϊκές εφημερίδες εσχολίασαν ως εξής: «Εδικάστησαν σήμερον 4 επαναστάτριε καλογραίε, διότι εόρταζαν με το παλαιόν ημερολόγιο. Εις τον τόπον αυτών δεν έχουμε μόνο στρατιωτικά κινήματα και επαναστάσεις. Έχουμε και επαναστάσεις καλογραίων. Η διαφορά είναι ότι τα στρατιωτικά κινήματα καταστέλλονται πάντοτε γρήγορα σχετικώς, ενώ τα των καλογραίων το εναντίον. Άλλη διαφορά είναι τα ελαττήρια. Εδώ οι γυναίκες που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Θεό και απήλθαν από το μάτιον αυτών κόσμων, εγκλειστήσε εις τας μονάς, επανεστάτησαν, διότι δεν εννοούν να δεχτούν το νέο ημερολόγιο το οποίο δέχνει η Εκκλησία.
Η επανάσταση σε αυτή διαρκεί εν ολόκληρο έτος. Εσυμβουλέ όπως συμμορφωθούν προς τις συστάσεις της Εκκλησίας απέβησαν μάται. Νέα ημέρα 14 Τετάρτου 1926. Ο αφορισμός. Οι τρεις μοναχοί της Τίνου ακολουθούσε το παλαιόν ημερολόγιο, κατεδικάστησαν υπό τη Ιερά Συνόδου εις καθαίρεσιν και αφορισμών. Δεν γνωρίζουμε τους κανόνας επί τη βάση των οποίων εξεδόθη η καταδικαστική αυτή απόφαση, για τις οποίες οι τρεις μοναχέ χαρακτηρίζονται ως ανάξιοι και παραμένουν εις τους κόλπους της Ορθοδοξίας. Γνωρίζουμε όμως τον ύψος των χριστιανικών κανόνα της συγνώμης και της επίγειας. Βραδινή 15 Τετάρτου 1926. Η αυτηρώτηση. Η Ιερά Σύνοδος κατεδίκασε και αφόρησε χθες τρεις καλογραίες, διότι επέμενον να ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Δεν γνωρίζουμε, νομολογούμε, αν το έγκλημα είναι τόσο μέγα και αν η επιμονή των καλογραίων αυτών θα έπρεπε να επισύρει το σού των βαρύαν ποινή. Η Ιερά Σύνοδος έκρινε λίαν αυστηρός την φοράν αυτήν. Η ενοχή επιβάλλεται άλλωστε προκειμένου περί θρησκευτικών αντιλήψεων. Πάντως η Ιερά Σύνοδος επέδειξε αυστηρότητα την οποία ο λαός καταδικάζει. Σπερινή 15 Τετάρτου 1926. Σκάνδαλο. Ο μακαριότατος Μητροπολίτης ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου εκάλεσε εις απολογία κατά τα σημέρας των παθών του Θεανθρώπου τρεις μοναχάς της Μονής Τίνου, διότι διέπραξαν το μέγα έγκλημα να ακολουθήσουν το παλαιό ημερολόγιο. Και η Ιερά Σύνοδος, μελετήσασαν βεβαίως τα συγγραφάς, έβρανε ότι επτωχέ και ανυπεράσπιστη αυτε μοναχέ, εγένοντο ένοχοι απέναντι της Εκκλησίας και όχι μόνο καθήρεσεν αυτάς, αλλά και τα σαφόρησεν. Αλλά δια όνομα του Θεού, τι έπραξαν οι μοναχέ το οποίο να είναι ασυμβίβασμε προς τα σπαραδόσεις της Εκκλησίας? Εάν η πράξη των ήταν όντως αντιχριστιανική και αντίκειται εις τα σπαραδόσεις και τα δόγματα της Ορθοδοξίας, για να είναι συνεπής η Ιερά Σύνοδος οφείλει να αποκηρύξει και τα Πατριαρχία Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας και Βελιγραδίου ως αιρετικά, διότι ακολουθούν το παλαιόν ημερολόγιο. Νομίζομαι ότι η Ιερά Σύνοδος είχε καθήκον να αναθεωρήσει την απόφασή της προτού παρέλθει 24, διότι η Εκκλησία τι αυτές αποφάσεις λαμβάνουσα δημιουργεί σκάνδαλο τα συνεπίας του οποίου οφείλει να μην παρήδει. Σκρίπ 15 Τετάρτου 1926. Η τιμωρία του. Η Ιερά Σύνοδος καταδίκασε τα τρεις μοναχά της Τίνου οι οποίοι ακολούθουν το παλαιόν ημερολόγιο, τας καθήρεσε, τας θεώρησε ξένας από την Ορθοδοξία. Και όμως τα εκτός της Συνόδου πλήθος των Παλαιοορθοδόξων τας επευθύμησε και τας εζικοτοκράβγασε. Αν δε η αστυνομία δεν επενέβαινε θα συνεκροτήτω και διαδήλωσης. Όλα δε ταύτα θα προελαμβάνονται αν η Ιερά Σύνοδος ενήργη κατά άλλων τρόπων για να επιβάλλει τα δικαιώματά της. Ποιος θα ήταν ο καλύτερος και συνετότερος τρόπος? Αυτή όφιλε να τον εξεύρει. Νέα ημέρα 15 Τετάρτου 1926. Η Ορθοδοξία. Έλλην Ορθόδοξος μένων εδώ και ακολουθών το παλαιό ημερολόγιο είναι αιρετικός και αφορίζεται κατά την Ιεράν Σύνοδο. Ο αυτός Έλλην μεταμένο βαίνουν στην Αίγυπτο ή εις Παλαιστίνη και συνεορτάζουν μετά τον εκεί Ορθοδόξων κατά το παλαιό ημερολόγιο, είναι γνήσιος χριστιανός και πράγματι Ορθόδοξος. Αλλά εάν έχει ούτω, προσκαλούμε την Ιερά Σύνοδο να μας αφορήσει όλους και να καθαρίσει όλους τους κληρικούς από του Πατριάρχου μέχρι του τελευταίου μοναχού των κλιμάτων Αντιοχίας, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρίας. Αλλά ο Χριστός ήδη είπε «Ουέ, οι διηλίζονται στο κόλομπα και καταπίνονται στην κάμιλο. Η δε ρίσης αυτή θα είτε ο λυπηρών να συνέλθει στο στόμα παντός χριστιανού επί τη λήψη μέτρων ή αταληφθέντα δια τας προσθεσινάς τρεις δυστυχής μοναχάς της Μονής Τίνου έτινες καθήρ έθισαν και αφορίστησαν εις τον αιώνα καθόν ζώμεν, διότι είχον τον αυλαβή και αθώων φανατισμών να ακολουθώσει το παλαιόν ημερολόγιο το οποίο ακολουθώσει άλλωστε τα 99 εκατοστά της Ορθοδοξίας. Κρυπ 16 Τετάρτου 1926. Συνεχίζουμε τον Ιερό Αγώνα των Μοναζωσών στη Μονή και Χροβουνίου
τίνου μέρος τέταρτον τεύχος 95. Μετά την απόφαση, ο Μητροπολίτης Ιερού Αθανάσιος Λεβεντόπουλος κοινοποίησε την καταδικαστική απόφαση Συνοδικού Δικαστηρίου και εγγράφος της Μοναχίας, παράλληλα εφρόντισε να υπογραφεί από τους συνοδικούς και το αφοριστικό τους, το οποίο εν συνεχεία εστάλησε στους Μητροπόλεις για να προωθηθεί και να διαβαστεί εις όλους τους ιερούς ναούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέρα που υπεγράφει το αφοριστικό των Μοναζουσών ήταν η Μεγάλη Παρασκευή του 1926. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Μεγάλη Παρασκευή, η σχισματική νεοπαπική, νεοημερολογείται, αφόρησαν τις ομολογήτριες μοναχίες. Φρίξον ήλια και στέναξον γη. Την ίδια ημέρα στο βαθύ πένθος της Μεγάλης Παρασκευής τόλμησαν να διαβάσουν το αφοριστικό και στο ναό της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου, όπου ευρίσκονται μόνο οι μοναχές που είχαν δεχτεί την ημερολογιακή καινοτομία. Ό,τι μολυσμός σε αυτές τις μοναχές που ήκουσαν αυτά τα βλάστημα και τα παράνομα. Την ίδια ώρα οι υπόλοιπες 40 περίπου μοναχές, γεμάτες πίκρα, διάβαζαν μόνες τις ιερές ακολουθίες στο κελί της μοναχής Πελαγίας Μαραβέλια. Τελικά όμως το αφοριστικό δεν διαβάστηκε σε κανένα ναό των άλλων Μητροπόλων, παρά μόνο εστάλη σε όλες τις άλλες μονές της Ελλάδος προς εκφοβισμό. Για την ιστορία αναδημοσιεύουμε τα κείμενα της συνοδικής αποφάσεως και του αφορισμού. Συνοδική απόφαση ιδού και το αφοριστικό καταδίκη στασιαζουσών κατά της Εκκλησίας Μοναχών. Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αριθμός προκοτοκόλου 2253, εν Αθήνες 16 Απριλίου 1926. Δεν γράφουμε Μεγάλη Παρασκευή γιατί διαβάστη. Ο αρχαίκακος της σωτηρίας των ανθρώπων εχθρός σου πάβεται αείποτε, μηχανευόμενος και αφορμά σε φευρίσκων σκανδάλων και παρασύρων εις πλάνας και στο βόρβον της αιωνίου καλάσεως άγων δια του ψεύδους και της απάτης. Άκουσον, άκουσον. Ποιοι λένε ότι συμμετέχουν με την ψεύδη και την απάτη του σατάνα, αυτοί που έσκησαν την εκκλησία, αυτοί οι άλλοι ότι και την πανιέοι. Της επιβολής αυτού και δολιότητος έργων είναι η εσχάτως προκληθήσα παρατηνών οργάνων αυτού ανταρσία κατά της Εκκλησίας εξ αφορμής της υποϊεράς συνόδου της Ιεραρχίας την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για νομές διορθώσεις του Ιουλιανού ημερολογίου. Ακούστε, λένε ότι διορθώσαν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Δεν τολμάνε να πούνε ότι έβαλαν το νέο παπικό, το Γρηγοριανό. Η διόρθωση εκ των λοιπόν αυτοκεφάλων εκκλησιών εφήρμοσαν μένε περισσότερα, αλλά δε ως το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επεκρότησαν, αλλά δεν εφήρμοσαν εις έτη ένεκα τοπικών λόγων και άλλοι ως το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας θεωρούσι μεν καταρχήν ορθήν, αλλά αναμένουσι την συγκρότηση συνόδου προς εφαρμογήν. Η χάρη του ευσεβούς λαού, γενωμένη αυτή διόρθωση του ημερολογίου, μη θίξας αποτέ τα δόγματα, μήτε τα παραδόσεις, μήτε τη Θεία Λατρεία και το εορτολόγιο, διότι εγένεται ο απλός και εφάπαξ χρονική της μετακίνησης, ουχή όμως και μεταβολή των εορτών, μηδέ το Πασχάλιον της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν έθιξεν ουδέ την ενότητα αυτής. Χάρη στο Θεό, η ενότητα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας παραμένει αδιάσπαστος, διότι πραγματική αμφισβήτηση δεν υπάρχει εν το ζήτημα του ημερολογίου. Αλλά άνθρωποι τεινές, όργανα γεννόμενοι του διαβόλου, δεν έπαυσαν κατά της Εκκλησίας επιτιθέμενοι, διαβάλλοντες και συκοφαντούντες αυτήν, πλαστάς διατάξει της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, παρουσιάζοντας έγγραφο του Πατριαρχείου ημερομήνου Β, διαστρέφοντες ψευδή οράματα του Σταυρού και θαύματα ανιέρως και ανουσίως διαφημίζοντες. Οι δί, λέει, προς παραπλάνηση των απλοϊκών. Ακούστε οι βλάστημοι τι λένε εδώ, ότι παράφρασαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος του Πατριάρχου Ιερομίου του Β. Ακούστε, ακούστε και το άλλο, ακόμα και θαύματα λέει ότι οι χριστιανοί τι αδιεστρέβλωσαν. Οι τυφλοί, οι ανευλαβείς,
οι φιλοευραίοι, οι αιρετικοί, οι σχισματικοί, οι μασόνοι. Ακούστε, ακούστε τι είπανε, πώς ανάποδα φέρνουν τα πράγματα. Γι' αυτό όσοι είστε με το νέο και το βλέπετε, φανταστείτε τι απάτες έχουν κάνει για να σας κρατήσουν στο νέο παπικό. Οι τούτοι διαβολείς εισίδησαν και στην εν τίνο Ιερά Μονή και Χροβουνίου ειν ακμάζουσαν τη ευσεβία ο μισόκαλος ευρών ευθόνησε και δια άπαντας ανεξαιρέτως οι μοναχοί και μοναχοί των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεμορφώθησαν προς την περί ημερολογίου απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας έφνης των μοναχών την ΕΣ και δι των διοικουσών την ηρημένη Μονή ήρξαν το καταφρονούσε της Εκκλησίας παρασυναγωγάς συγκροτούσε τα σιεράς εν των ναών μονή συνάξεις αποφεύγουσε και εν κελίης αγρυπνής και τελετάς τελούσε και όλο στάση πρωτοφανή και ανταρσίαν κατά της Εκκλησίας εγύρουσε και εν τη αδελφότητη της μονής σάλων και απερίγραπτον ακαταστασίαν προκαλούσε. Εδώ επειδή πολλοί δεν γνωρίζετε θα κάνω παύσεις και θα στυλιτεύουμε κάποια αρνητικά που έκαναν. Ακούστε αγαπητοί μου. Όποιος είναι ομολογητής σήμερα τον λένε ότι είναι στασιαστής, ότι είναι αντάρτης, ότι πάει αντίθετα με την εκκλησία. Ποια εκκλησία? Αυτή που κατάπατησε το σύμβολο της πίστεως και εκεί που λέει Ισμίαν την έσχισε και έκανε το νέο παπικό ημερολόγιο. Όποιος εμένει στα πάτρια των κυνηγών και των διώκων, όποιος είναι ζηλωτής σήμερα στο Άγιο Όρος και αποτυχίζεται λόγω αιρέσεως των κυνηγών και των διώκων, αυτοί όλοι είναι φιλοεβραίοι. Πρέπει να το καταλάβατε, έχουν πωληθεί. Έχουν πουληθεί όπως ο Ιούδας πούλησε τον αντίμητο Κύριο ημών Ιησού Χριστό, έτσι έχουν πουληθεί και αυτοί που διώκουν όσους ομολογούν. Είτε ομολογούν κατά του οικουμενισμού των αιρέσεων, κατά του Πάπα, κατά του νέου παπικού, κατά της εφαρμογής του 666 ή της Ιουδαϊκής Μασονικής Κυβερνήσεως, όλοι αυτοί που κάνουν ομολογία τους λένε στασιαστές, αντάρτες, φουνταμενταλιστές, πλανεμένους και χίλια δύο πράγματα. Και όλα αυτά ξέρετε από πού βγαίνουν? Από το νέο παπικό ημερολόγιο, το οποίο φαίνεται πασιφανέστατα, αφού οι ιερείς του πληρώνονται από το Ρότσιλ. Γι' αυτό κάνουν και τώρα τις αντιδράσεις, μην χάσουν τον κορβανά. Γιατί μας λέει στο κατά Ιωάννη, μισθωτός ποιμήν, ου καίστη ποιμήν. Γι' αυτό όσοι είστε με τον νέο, ξυπνήστε αδελφοί μου, ξυπνήστε, ξυπνήστε και πηγαίνετε στο Πάτριο. Αυτό είναι που θέλει να ακολουθήσουμε οι Έλληνες και όλος ο πλανήτης, ο Χριστός μας. Και συνεχίζουμε. Μα την δε ο τε οικείος ιεράρχης και έτερη των ιεραρχών και αυτός ο πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου στην Μονή μεταβάντες ενουθέτησαν τα αντάρτιδας μοναχάς κατά αυτούς αντάρτιδας, μα την υπέδειξαν εις αυτάς ως πρώτης των καθήκων αυτών ως μοναχών είναι η υπακοή εν τη εκκλησία, εις την εκκλησία και ταπεινοφροσύνη ειρημένε μοναχέ απ' αυτά τζιάζουσε και αποθρασινόμενη τη υποκινήσει τον έξωθεν σύστασιν μετά λαϊκών τεινών κατά της εκκλησίας ποιούμενε σχίσμα και διαίρεση και σκάνδαλα και διχαγωστασίας παρεσκεύασαν εις βλαστημίας και ύβρις κατά των ιεραρχών εκτρεπόμενε και τα σιεράς εν το ναό της Ιεράς Μονής τελετάς παρακολίουσε δια διαπληκτισμών προς τα σάλας μοναχάς και δια ασέμνων κραυγών και επιθέσεων κατά του ιερέως. Τέλος πάσαν ευχημοσύνη εκ φανατισμού και θρησκοληψίας αποβαλούσε εις κίνδυνον διαλύσεως την Ιερά Μονή περίγραφο. Αλλά επιπλέον δι των μεταλαϊκών συνεννοήσεων αυτών την κατά της Εκκλησίας ανταρσίαν ταύτην υπέθαλψαν και τους ευσεβείς τους κατά χιλιάδας σειραίοντας εις το πάσεπτον προσχήνημα της Θεοτόκου εντείνων εσκανδάλισαν μη περικρύπτουσε καν το φρόνημα αυτών αλλά αυθαδός και ανεδός κατά της Εκκλησίας της Ιεραρχίας αυτής ασεβής κραυγάζουσε. Ακούτε, όποιοι ομολογούν αυτοί τους βαφτίζουν ότι είναι σκανδαλοποιοί, ότι είναι αυθάδεις, ότι έχουν ανέδεια κατά της Εκκλησίας και χίλια δυο άλλα. Βλέπετε, εκεί θα καταλάβετε οι χριστιανοί αν πηγαίνετε καλά. Εάν δεν σας διώκουν και δεν σας κυνηγούν, να ξέρετε ότι δεν πηγαίνετε καλά. Γιατί όλοι αυτοί που σας διώκουν είναι εχθροί του Χριστού. Διαπάντα ταύτα εν λόγω μοναχέ ήχθησαν ενώπιον της διαρκούς Ιεράς Συνόδου υπόδικη, αλλά μία μόνον ή και ηγουμένη ειλικρινώς μετανοήσασα και την συγνώμη της Εκκλησίας ζητήσασα έτυχε ταύτης τρεις δε ετέρε και έτη παραπάσης της Συνόδου
προϋτράπησαν εις μετάνοια και η συμμόρφωση προς τα της εκκλησίας αποφάσεις μεταφθαρδίας ανέμενον εις την κατά της εκκλησίας ανταρτική στάση μη νοούσε όσα παράλογα και ασυνάρτητα έλεγον αλλά και μη θέλουσε την αλήθεια είναι αμάθωση όθεν ιερά η διαρκής ιερά σύνοδος ο Θεός να την κάνει ιερά. Να μην πω μη αρωτάτη, λόγω του ότι ακολούθησε το σχίσμα και την αίρεση, παν μέσον επιοικίας εξαντλήσασα, θλιβωμένη δε επί τη επανορθώση, επί τη ανεπανορθώτο διαστροφή των μοναχών τούτων, ακόμα την ομολογία την ονομάζουν διαστροφή. Βλέπετε οι μασόνοι τι κάνουν, ομελέτες μεταξύ έχεις και όλοι οι άλλοι. Έτσι σας έχουν επιπλήσει τα μυαλά και στο νέο ψηφίζετε όλους αυτούς τους προδότες, έχετε πάρει το 666 αριθμοποιηθήκατε και αναμένετε η οργή του Θεού επί τα σκεφάλα στον ιό της απειθίας. Και επί τη επιμονή αυτών συνεχίζουμε έκρινε ότι ήτο επιβεβλημένη η εφαρμογή της εσκάτης των εκκλησιαστικών ποινών από αυτών και δίκα τους θείους και ιερούς κανόνες τους νόμους του κράτους και τα συνοδικά εγκυκλίους διασκεψαμένη η διαρκής ψευδοϊερά σύνοδος επέβαλε την ποινή ακούστε τώρα φρίκι του αφορισμού επί των μοναχών εν τίνο ιερείς μονής και χροβουνίου μελάνης μινάδρου εφραξίας Φιλιππίδου Τασιανής Κόνστα θεωρεί αυτάς αποβεβλημένα σουχή μόνο των μοναχικών τάξεων και γεγυμνωμένας παντός χήματος αλλά και αποκεκομένος από τις εκκλησίες αλλοτρίας αυτής μη έχουσες δικαίωμα κοινωνίας των αχράντων μυστηρίων και των λοιπόν αγιαστικών μέσων της εκκλησίας κατά το υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηρημένων ότι ο μη υπακούων στην εκκλησία έστω όσο εθνικός και ο τελώνης του τέστην απόβλητος και μη χριστιανός. Ακούτατε σαν τη βλαστημία που εξέφρασαν. Είναι ημερολογήτε. Τις ομολογήτριες τις αφόρησαν. Ποιοι και αυτοί οι αφορισμοί να ξέρετε δεν πιάνουν γιατί αφορισμούς που είναι περιπίστεως όταν κάποιος ομολογεί και ελέγχει για την ορθή πίστη, την αγάπη του Χριστού και την ορθοδοξία δεν πιάνουν και έρχονται αντίθεση στο κεφάλι τους. Γι' αυτό και ο Μεταξάκης και ο Μελέτιος ο Μεταξάκης και ο Χριστόσομος Παπαδόπουλος βγήκαν άλλοι και την Πανίε όπως ο Αθηναγόρας, ο Δημήτριος και αναμένεται και ο Βαρθολομαίος γιατί αυτός είναι χειρότερος όλων. Λοιπόν έτσι τιμωρεί ο Θεός για να ξυπνήσουμε εμείς. Θεωρεί αποβεβλημένα σου χει μόνο των μοναχικών τάξεων και γυμνωμένα παντός σχήματος. Ακούτε, λένε ότι τους γύμνωσε από το σχήμα. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Το σχήμα δεν αποβάλλεται. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Όπως αυτό στην Κύπρο που για να ξεφτυλίσει ένα μοναχό, ένας ιερέας ή ηγούμενος, πέταξε το αγγελικό σχήμα πάνω στους χείρους και είδε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο, τον επίπληξε αυστηρότατα. Και αυτοί τώρα λένε αλλοτρίας. Τας μοναχάς αλλά και αποκεκομένας της εκκλησίας αλλοτρίας αυτής μη έχουσας δικαίωμα κοινωνίας των αχράντων μυστηρίων και των άλλων λοιπόν αγιαστικών μέσων της εκκλησίας και τα υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ηρημένο ότι ο μη υπακούων εις την εκκλησία έστω ως εθνικός και ο τελώνης του τέστην απόβληπτος και μη χριστιανός. Εαφορισμένε λοιπόν αυτέ τέως μοναχέ μελάνη, έτσι τις λένε, τέως μοναχή, ευπραξία και κασκιανή, δια της ανταρσίας αυτών μόνε απεσχίστησαν τις καταφρονιστήσεις υπ' αυτών εκκλησίας, αυτέ αυτάς αποξένωσαν από της Θείας Χάριτος και του περιβόλου της Βασιλείας του Θεού, εαυτάς απεξέβαλον τη μερίδα του Ιούδα, εξελέξαντο και το σατανά εις όλεθρον της σάρκος, παρεδόθηκαν τέκνα οργής και κατάρας εγένοντο επί το ενίο αναθέματι υπευλήθησαν στασιάσασε κατά της εκκλησίας εξεωσφορικής επάρξεως και εξεγωιστικού κοσμικού αναρχικού φρονήματος. Ακούσατε, όποιος ομολογεί κοιτάξτε από τότε, από το 1924 και εντεύθεν τον έλεγαν αναρχικό. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Αλλά και πας ώστις το κατά της εκκλησίας φρόνημα αυτών ασπάζεται και στην θρησκευτική επικοινωνία με ταυτόν ευρίσκεται και όλος ως χριστιανός λογίζεται ή ως μοναχός αποδέχεται των αυτών άλυτων αφορισμών καθε αυτού επισύρει κατά τους θείους ως μοναχός αποδέχεται των άλυτων αφορισμών καθε αυτό επισύρει κατά τους θείους και ιερούς κανόνες
και τα συνεπίας του βαρυτά του τούτου επιτιμίου υπέχει. Ταύτα δε με τα, ο μετάλλγους ψυχής και οδύνης επί την ψυχική απολία των ηρημένων τέως μοναχών, ακούτε, τους λένε τέως μοναχούς, οι βλάστημοι να ημερολογείται, οι βλάστημοι, οι σχισματικοί, ανακαινουμένη ιερά σύνοδος προς πάντα τα πιστά τα της Εκκλησίας τέκνα παραγγέλει αυτής πίθεστε και υπήκει της θεώθεν τεταγμένης πνευματικές ηγουμένης και μη υπερφρονήν παρό διφρονήν αλλά εν ταπεινώση πνεύματος και εν υπακοή αποδέχεστε τας αποφάσεις της Εκκλησίας του θεοστηρίκτου στήλου τούτου και εδρεώματος της αληθείας. Η δε χάρις του Κυρίου και η παροιμών ευλογία ή μεταπάντων των ευσεβών και πιστών τέκνων της Εκκλησίας και των αγαπώντων την ειρήνη. Αμήν. Ο Αθηνός Χρυσόστομος, πρόεδρος, ο Μασόνος ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος τα λέει αυτά, ο Καλαβρίτων Αιγιαλίας Τιμόθεος τότε, ο Κορινθίας Δαμασκηνός, ο Κυθύρων Δωρόθεος, ο Καριστίας Παντελεήμων, ο Ηλίας Αντώνιος, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Πολύκαρπος, ο πρώτος γραμματέας αρχιμαντρίτης Χρυσόστομος Δημητρίου. Αυτά που διαβάστησαν το 1926 που αφόρησαν τις μοναχές, όχι τις αφόρησαν, τους έβαλαν στεφάνι. Και συνεχίζουμε. Καταδικαστήσε μοναχές, αφού οι φιλοξενήθησαν επί δύο μήνες στην Αθήνα, επέστρεψαν στη μονή τους, στην Τίνο και τις υπεδέχτησαν με χαρά, σεβασμό και συγκίνηση όλες οι μοναχές μη εξαιρουμένων και εκείνων ακόμη που είχαν δεχτεί την καινοτομία. Από τότε και στο εξής, το απέριτο τελή της Παναγίας Μαραβέλια είχε μεταβληθεί σε καθολικών της μονής. Εκεί οι παλιωμορολογήτησες μοναχές εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Τον κανόνα και το επτάξει την ημέρα ενεσάτη το όνομα Κυρίου, τα κομποσκήνια τους κτλ. Εκεί έρχονται κρυφά οι αγωνιστές ιερείς και εξομολογούσαν και μετελάμβανον τις μοναχές των Αγράντων Μυστηρίων με Άγιο Άρτον. Και όταν εκείνες επληροφορούνται ότι ο ομόδοξος ιερέας ερχόταν στο γειτονικό χωριό Τριαντάρου, άλλες ξεσηκώνονται για να λειτουργηθούν εκεί. Η κατάσταση που επικρατούσε τώρα στη μονή δεν ήταν εκείνη που είχε ονειρευτεί ο Μητροπολίτης Σύρου. Προβλημάτιζε όλους σοβαρά και δια τούτο η διοίκηση της Μονής, οι αρχές της Τίνου και ο Μητροπολίτης Σύρου συνεσκέπτονται τακτικότατα για να βρουν κάποια λύση. Έβρισκαν βέβαια πολύ δύσκολο να διώξουν από τη μονή τις μισές σχεδόν μοναχές που ακολουθούσαν το Πάτριο Ορτολόγιο. Δεν δυσκολεύτηκαν όμως καθόλου να επινοήσουν ένα πλάγιο τρόπο για να επιτύχουν το σκοπό τους. Έτσι ζήτησαν τον Μητροπολίτη Αθηνών να επέμβει να μεσολαβήσει ώστε να δοθεί μέσω του Υπουργού Εσωτερικών εντολή της αστυνομικής, στις αστυνομικές αρχές της Τίνου, οι οποίες με τη σειρά τους θα εξέδιδαν διαταγή για την απομάκρυση των καταδικαστησών μοναζουσών από τη Μονή. Το περιεχόμενο του ευράφου που ο Μητροπολίτης Αθηνών έστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών είναι το εξής. Η διαρκής Ιερά Σύνοδο για τις υπαριθμού 2253 14 Απριλίου 1926 αποφάσεως αυτής επέβαλε την ποινή του αφορισμού και απογυμνώσεως του μοναχικού σχήματος της τας μοναχάς εν κεκροούνιου Τίνου γυναικείας Ιεράς Μονής Α. Μελάνη Μινάνδρου Β. Εφραξία Φιλιππίδου Γ. Κασιανίν Κώσταν η εκτέλεση της αποφάσεως αυτής ενεκρίθη δια διατάγματος εκδοθέντος την 11η Οκτωβρίου 1926 και δημοσιευθέντος του 17ου ιδίου μηνός εν τη υπαριθμού 191 φύλλο της Εφημερίδος Κυβερνήσεως επειδή ερηθήσε μοναχή και έτσι παρηγγέλθησαν αρμοδίως να απομακρυνθώς εκ της Μονής ή σε ετύγχαν αδελφέ, ειρνήθησαν να συμμορφωθώσει και επειδή παρανόμως και αντικανονικός παραμένουσε εκεί δημιουργούσε καθεκάστη σκάνδαλα και ταράτουσε την γαλήνη της αδελφότητας ή διήρεσαν εις δύο αντιμαχόμενας μερίδας παλαιομερολογητών και νεοημερολογητών. Πολλά δε εκ τούτου λαμβάνουν στη χώρα καθεκάστην.
Επισόδια προσβάλλοντα τη χριστιανική συνείδηση ού μόνο της αδελφότητας της μονής αλλά και όλης της νήσου εν τη οποία ού μόνον ως γνωστόν κατοικούσιν ού κολλήγη της Δυτικής Εκκλησίας οπαδή, εις τα όματα το οποίο εκτίθεται το γόητρο της Αγίας Ημών Εκκλησίας, παρακαλούμε την ημετέραν εξοχότητα. Συνοδική διαγνώμη τα εν την διακρίνουση αυτήν φιλονομία και δραστηριότητα εκδώσει την προσήκουσα διαταγή προς την εν τίνω αστυνομική αρχή όπως αυτή τα συρριμμένας αφοριστήσας τέος μοναχάς Μελάνη Μινάδρου, Φραξία Φιλιππίδου και Κασιανή Κώστα απελάσει εκ της γυναικείας μονής και φρευουνία επί της σπουδαίας και επιγούσης ταύτης υποθέσεως απεκδεχόμεθα σύντομη και αποτελεσματική ενέργεια νημών και διατελούμε τη συμμετέρας εξοχότητας ο ένθερμος προς Κύριον Ευχέτης ο Αθηνών Χρυσόστομος Πρόεδρος, ο Μασόνος. Λοιπόν, βλέπετε τώρα τι κάνουν οι μασόνοι και πώς συμπλέκουν με τους άλλους μασόνους του κράτους. Οι εκκλησιαστικοί μασόνοι με τους κυβερνητικούς μασόνους, οι οποίοι είναι και οι δύο δούλοι των Εβραίων και των Σατανιστών. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν όπως ακριβώς τα είχαν υπολογίσει με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 1926 οι καταδικαστήσεις μονάχες να εκδιωχθούν από τη μονή τους και να εγκατασταθούν ακριβώς κάτω από αυτήν σε κελιά που ανήκαν στο ναό των Αγίων Μαρδαραίων και που τους παρεχώρησαν με πολύ αγάπη οι διοκτήτες τους. Εκεί παρέμειναν οι μοναχές μέχρι το 1927. Ο ακριβής χρόνος παραμονής τους μας είναι άγνωστος, οπότε αρρώστησε βαριά η γερόντισσα Μελάνη, πληροφορηθεί στην ασθένειά της ο Μητροπολίτης Ήρου επέτρεψε να την μεταφέρουν στο παλιό κελί της στη Μονή. Ο δε Παπαμαθιός ανέλαβε την προσπάθεια να την πείσει, να τον δεχτεί, να τη μεταλάβει, οπότε και μόνο τότε, αν εκείνη εδέχεται, θα δικαιούται να ενδιαφιαστεί στο κημητήριο της Μονής, διαφορετικά όχι. Είναι περιττό να περιγράψει κανείς την αντίδραση γερόντισσας Μελάνης σε αυτό. Θέλω να κλείσω τα μάτια μου μέσα στην Ορθοδοξία, φώναζε. Και με όση δύναμη της είχε απομείνει. Αυτές είναι ομολογήτριες, αγαπητοί και αγαπητές εν Χριστώ, αδελφές και όσοι το ακούτε. Αυτά είναι τα ζωντανά παραδείγματα. Αυτούς πρέπει να έχουμε σαν παράδειγμα σήμερα και έτσι με αυτονόν το φρόνημα να είμαστε ενάντια κατά του χαράγματος 666. Γιατί θα χωριστούμε από το Θεό αιωνίως και εμείς πέρα βρέχει, μας έχει πλανήσει η πλάνη του κόσμου τούτου και η απάτη. Τα γεγονότα την παραμονή της κοιμήσεώς της γερόντισσας Μελάνης, όταν η υποτακτική της Μελανία μοναχή Κανάρη, εγγονή του αείμνηστου αγωνιστή του 1821, Ναύαρχου Κωνσταντίνου Κανάρη, είδατε, το αίμα νερό δεν γίνεται και ή θα εκφραστεί με πατριωτική ομολογία είτε με ορθόδοξη. Έτσι λοιπόν η μοναχή Μελανία υποτακτική είδαν ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, έφεραν από το χωριό Αρνάδο με κάθε προφύλαξη τον παπά Αγγελίδη για να την κοινωνήσει. Την άλλη μέρα ήλθε πάλι ο παπά Μαθιός και πλησιάζοντας τη ρώτησε φωναχτά «Να σε κοινωνήσω γερόντισσα». Η απάντηση που πήρε από την πληθωραγούσα μοναχή ήταν μόνο ένα πικρό χαμόγελο με πολύ νόημα. Σύμφωνα με την εποντολή του Επισκόπου Σύρου, η γερόντισσα δεν ενταφιάστη στο κημητήριο της Μονής. Πάντως οι μοναχές ευπρέπησαν το λείψανο κατά το τυπικό, έψαλαν χωρίς βέβαια ιερέα την ειδική ακολουθία και ενταφίασαν τη γερόντισσα έξω από το κημητήριο σε χωράφι που παρεχώρησε ένας πιστός από τον Αρνάδο. Πάνω από τον τάφο της, πολλοί διερχόμενοι χριστιανοί είδαν να λάμπει επί πολλές νύχτες ένα παράξενο φως. Βλέπετε, θαύματα που λέτε δεν υπάρχουν στο Πάτριο. Βρέστε μου κι εσείς ένα στο νέο να έχει φως πάνω από τον τάφο του. Δεν υπάρχει. Οι παλαιομερολογήτησες μοναχές εξακολουθούσαν να ζουν στη Μονή και να εργάζονται μαζί με τις υπόλοιπες αδελφές, χωρίς όμως να διαβάζουν από κοινού τις ακολουθίες τους. Βανεργές Τεύχος 96. Το έτος 1929 το χωριό Τριαντάρο είχε πια καταστεί το κέντρο δράσης όλων των αγωνιζομένων πιστών της Τίνου. Εκεί επίσης βρίσκει φιλοξενία και κάθε ορθόδοξη ιερέας που ερχόταν να εξυπηρετήσει τους γόχ της νήσου. Στο Τριαντάρο συνέβη και το εξής επεισόδιο.
Το Δεκέμβριο του 1929 οι κάτοικοι των χωριών Τριαντάρου και Μαντάδου και Μουντάδου ζήτησαν από την κοινότητα των Γόχ Αθηνών να στείλει ιερέα για να λειτουργήσει τα Χριστούγεννα με την ευκαιρία να βαφτίσουν και τα παιδιά τους. Προηγουμένως είχαν ζητήσει και τη βοήθεια του βουλευτή τους Κωνσταντίνου Αλαβάνου, αλλά πήραν απροσδόκητη απάντηση. Μη μου ζητάτε τέτοια πράγματα, διότι σε μένα πιο εύκολο είναι να φέρω θάλασσα στο Τριαντάρο παρά παραλιομερολογείτε ιερέα. Υπόψη κάτι που δεν το γνωρίζετε, φημίζεται ότι η οικογένεια Αλαβάνου, Αλεβί, Αλεβ, είναι Εβραίοι. Καταλαβαίνετε γιατί είχε πάρει και τέτοια θέση. Που ως γνωστόν όλοι αυτοί ανήκουν σε μασονικές στοές και είναι βαλτία του ο Εβραίος να πάρουν την εξουσία στην κυβέρνηση. Η κοινότητα τους ειδοποίησε εγκαίρως ότι θα έστελνε τον ιερομόναχο πατέρα Νικηφόρο από την Ικαρία. Επειδή όμως πάντοτε υπήρχε ο κίνδυνος για τους ερχομένους ιερείς να τους συλλάβει η αστυνομία και να τους απελάσει, οι τριανταριώτες κατέστρωσαν το εξής σχέδιο προκειμένου να προφυλάξουν τον πατέρα Νικηφόρο. Μία ομάδα ανδρών και γυναικών μετέβησαν με πολύ προσοχή στο ακροτήριο της Παχιάς Άμμου και μία άλλη μόνο από άντρες συγκεντρώθηκε στο σπίτι του κυρίου Δέλτα Λαγουρού. Η αστυνομία από την πλευρά της ενήργησε κατάλληλα, έλαβε τα μέτρα της ώστε να αφαιρεθούν από τα κουπιά από όλες τις βάρκες του νησιού για να τις ακινητοποιήσει, αφήνοντας μόνο δύο, μία για την εξυπηρέτησή της και άλλη μία για τους τυχόν επισκέπτες της Τίνου. Εκτός από το μέτρο αυτό φρόντισε και για ενισχύσεις από διαφόρους σταθμούς του νησιού. Λύση στο αδιέξοδο του ΓΟΧ που δημιουργήθηκε εξαιτίας του μέτρου αυτού βρέθηκε την τελευταία στιγμή όταν ένας βαρκάρης από το Τριαντάρο, ο Μωραΐτης, επέστρεψε από το ψάρεμα που είχε βγει χωρίς να πέσει στην αντίληψη της αστυνομίας. Με χαρά προσέφερε τη βοήθειά του στους ΓΟΧ που σαν είδαν το πλοίο να πλησιάζει μπήκαν μέσα ο Μπαρμπαγιάννης Λούβαρης και ο γιος του Δημητρός και από τον Μουντάδο ο Αντώνιος Σαντοριναίος και το πλεύρισαν. Χωρίς καθυστέρηση ανέβηκαν επάνω, συνεπλάκησαν με τους χωροφύλακες αλλά κατέφεραν να απαγάγουν τον Παπανικηφόρο και με τη βάρκα να τον οδηγήσουν εκεί που περίμεναν με αγωνία οι υπόλοιποι της ομάδος. Ευθύς τον ανέβασαν σε ένα ζώο και ξεκίνησαν όλοι μέχρι συνοδεία προς το Τριαντάρο. Εν τω μεταξύ, μετά το επεισόδιο στο πλοίο, ο αστυνόμος με τους χωροφύλακες δεν έχασαν καιρό. Κατέβηκαν γρήγορα και αφού πέρασαν από το τμήμα διανυσχύσεις, έτρεξαν να προλάβουν τους πιστούς για να συλλάβουν το πολύτιμο προστατευόμενο τους πατέρα Νικηφόρο. Έφτασαν πρώτοι στη θέση θυμαριές και από όπου υποχρεατικά θα περνούσε η πομπή και εκεί περίμεναν. Είχε σκοτεινιάσει όταν η πομπή με τον ιερέα πλησίασε στη θέση αυτή. Τότε ο αστυνόμος προσπάθησε να τους ευνηδιάσει αλλά δεν τα κατάφερε γιατί ο γερολούβαρης, χειροδύναμος όπως ήταν, κινήθηκε αμέσως, άρπαξε τον αστυνόμο και τον έσπρωξε μακριά. Μια και η κόρη του, η Σταυρούλα 18 χρόνων τότε, ακολουθούσα τον πατέρα της, πήρε το καλυμάφι του ιερέα και του ρίξε στο κεφάλι κάποιο μαύρο μαντίλι ώστε να μην διακρίνεται εύκολα στο σκοτάδι. Η μεγάλη όμως επιτυχία της Σοφούλας ήταν που κατάφερε να αφαιρέσει το πηλίκιο του αστυνόμου, πράγμα που τον αγανάκτησε τόσο ώστε να πυροβολεί στον αέρα προς εκφοβισμό. Ο πυροβολισμός αυτός εξαγρίωσε τις γυναίκες οι οποίες προσπάθησαν να αμυνθούν χρησιμοποιώντας ένα παράδοξο όπλο, κάλτσες γεμάτες στάχτη. Είχαν γεμίσει γυναικείες κάλτσες στάχτη με στάχτη και με αυτές άρχισαν να επιτίθονται στους χωροφύλακες κατά πρόσωπο με αποτέλεσμα εκείνοι να χάνουν προς στιγμή το φως τους και να εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο αποδυνάμωσαν όλους τους χωροφύλακες και οδήγησαν σε όλο τον ιερέα στο χωριό Τριαντάρο. Ο αστυνόμος με τους χωροφύλακες έκπληκτη από την πρωτότυπη επίθεση που τους έγινε, μόλις συνήλθαν κατευθύνθηκε προς το Τριαντάρο και ζήτησαν να τους επιστραφεί το πηλίκιο. Μετά γύρισαν στην πόλη αφού άφησαν εκεί φρουρό χωροφύλακα. Ο Παπανικηφόρος λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων ανενόχλητα κάθε μέρα έχοντας βοηθούς στο ψαλτήρι της μοναχής Ιεράς Μονής και Χροβουνίου και ιδιαίτερα τη μοναχή Κασιανή. Παρέμεινε συνολικά ένα περίπου μένε
και βάπτισε όλα τα νεογέννητα των πιστών δόχ. Η παρουσία του όμως στο νησί έγινε σύντομα γνωστή στο Μητροπολίτη Σύρου Λεβεντόπουλο, ο οποίος ζήτησε ευθύνες από τον αστυνόμο της Τίνου. Ο αστυνόμος δικαιολογήθηκε ότι δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη ανδρών για να επιβληθεί στους δόχ, και ο Μητροπολίτης δεν έχασε καιρό να διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πολύ γρήγορα η υποδιοίκηση Σύρου έλαβε εντολή να ενισχύσει τον αστυνόμο Τίνου, στέλνοντας ένα ανθυπομήρωχο με 30 χωροφύλακες. Ο αστυνόμος, ενισχυμένος από χωροφύλακες, ξεκίνησε από το Τριαντάρο με σκοπό να πολιορκήσουν το σπίτι του Γερογιάννη Λούβαρη, όπου εφιλοξενείται ο Παπανικηφόρος. Ο ανθυπομήραχος στάθμευσε στο γραφείο του Προέδρου της Κοινότητας Γεωργίου Μιλιού και από εκεί προετοίμαζε κάθε ενέργειά του. Το σπίτι του Λούβαρη φρουρούσαν μέσα και έξω πιστοί που δεν ήσαν καθόλου διαθετημένοι να υποχωρήσουν. Πάνω στην αναστάτωση αυτή κατέφτασε και ο πιστός Μαθαίος Σανταμούρης, που ζήτησε από τον αστυνόμο να επιτρέψει να μπει στο σπίτι. Ήθελε να βαφτίσει δύο παιδιά του. «Μα παπάδες έχετε», του απάντησε ο αγανακτισμένος ο αστυνόμος. «Αν είχαμε κύριε αστυνόμε παπάδες, δεν ήταν ανάγκη να γίνει τόσο στόρυβος και τόση φασαρία. Πού να τον βρούμε παλιωμερολογητή παπά εδώ?» Τελικά του επέτρεψαν να μπει στο σπίτι με τα δύο παιδιά του μαζί του. Προσπαθούσε να μπει και η κόρη του Γιάννη, η Σοφούλα. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί τη σταμάτησε ο αστυνόμος, του οποίου είχε και κατά την προηγούμενη συμπλοκή αφαιρέσει το πηλίκιο. Η 18χρονη κοπέλα επιχείρησε να εισέλθει δια της βίας στο σπίτι της. Οπότε οι χωροφύλακες τη συνέλαβαν και με εντολή του αστυνόμου την οδήγησαν το ίδιο βράδυ στο κρατητήριο. Όση ώρα περνούσε, οι χωροφύλακες εφαίνονται να κινούνται ύποπτα. Πράγματι, είχαν αποφασίσει να δώσουν ένα τέλος στην όλη αναστάσωση, παραβιώντας το άσυλο του επίμαχου σπιτιού και συλλαμβάνοντας τον ιερέα. Οι συγκεντρωμένοι στο σπίτι αυτό πιστοί, που αντελήφθησαν την όλη κίνηση, σκέφτηκαν ότι σωστότερο θα ήταν να προτείνουν στον αστυνόμο και τη συνοδεία του κάποιο συμβιβασμό. Να επιτραπεί δηλαδή στον ιερέα του, στον Παπανικηφόρο, να απομακρυνθεί από το χωριό και την ειδική τους, υπό την ειδική τους όμως επίβλεψη και φροντίδα. Οι χωροφύλακες στην αρχή δέχτηκαν την πρόταση αυτή και σε λίγο οι χωρικοί πιστοί ξεπροβόδισαν τον παπά τους έξω από το χωριό. Από ένα όμως σημείο και ύστερα απόμειναν να συνεχίσουν με τον Παπανικηφόρο ο Γερογιάννης και ο λίγοι πιστοί. Δεν κράτησε όμως για πολύ χρόνο η πορεία της μεικτής αυτής συντροφιάς. Σε μια ερημική στροφή που του επιφυλάσσει του μια εκπληκτική υποδοχή, μια ομάδα από χωροφύλακες βγήκαν στον δρόμο με τα κλόπους στα χέρια. Η αντίδραση των ολίγων πιστών ήταν άσκοπη εμπρός στον αριθμό των χωροφυλάκων, οι οποίοι χωρίς καθυστέρηση επιδόθησαν στο έργο του, συνέλαβαν τους δράστες, τον Παπανικηφόρο δηλαδή και τον Γεροντιγιάννη, και τους οδήγησαν επίσης στο κρατητήρι. Την επόμενη ημέρα οι δύο συλληφθέντες και η Σοφούλα, φορώντας χειροπέδες, ανέβαιναν στη βάρκα για να επιβιβαστούν στη συνέχεια στο πλοίο που θα τους έφερε στον τόπο που θα εδοκιμάζονται στη Σύρο. Τη στιγμή ακριβώς που η βάρκα ξεκινούσε συνέβη το εξής. Μία βάρκα στην παραλία, απευθυνόμενος στον Παπανικηφόρο, του φώναζε κοροϊδευτικά «Ουα, ουα, ουα». Εκείνος χωρίς ταραχή, αλλά με πίκρα πολύ της απάντησε «Λυπάμαι κόρη, αλλά ίσως αναγκαστείς κάποτε να προφέρεις με πόνο αυτά που τώρα κοροϊδευτικά φωνάζεις». Όταν έφτασαν στη Σύρο οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και παρέμειναν εκεί μέχρι την ημέρα της δίκης του. Ο αστυνόμος της Τίνου, που θεωρούσε επιτυχία του τη σύλληψή του, ήταν τόσο σίγουρος ότι η Σοφούλα θα ετοιμωρείται τουλάχιστον με 3 μήνες φυλάκιση, ώστε δεν δίσταζε να διακινδυνεύει και τα γαλόνια του ακόμη. Να το δείτε που έτσι θα γίνει. Και αν δεν γίνει όπως το λες, λέω εγώ τα γαλόνια μου τα χάνω. Στη δίκη 3 κατηγορούμενοι, εκτός από τον νόμιμο συνήγορό τους, τον αείμνηστο πρώην Υπουργό Δημήτριο Βοκοτόπουλο, κέρδισαν και τον εισαγγελέα της έδρας. «Είναι ντροπή σας», είπε στους αστυνομικούς κατά την αγόρευσή του, «είναι ντροπή σας
να ξεσηκωθείτε από όλα τα τμήματα για να χτυπήσετε ένα φτωχό ιερέα και τους ευσεβείς χριστιανούς που είχαν το θάρρος και θέλουν να διαφυλάξουν τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Είναι ακόμη ντροπή σας που οδηγήσατε δεμένη μέχρι εδώ μία παιδούλα η οποία προσπάθησε με το δικό της τρόπο να υπερασπιστεί τον ιερέα και τον πατέρα της, ό,τι πιο πολύτιμο που η δική σας αγριότητα παραλίγο να τη στερήσει. Απευθυνόμενος στη συνέχεια ο εισαγγελέας προς τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ζήτησε όχι μόνο την αθώωση των τριών κατηγορουμένων, αλλά και την απονομή σε αυτούς επένου δικαίου. Στην επιστροφή τους, οι αθωωθέντες έτυχαν θερμής υποδοχής από όλους τους πιστούς των κοντινών χωριών που με αγωνία περίμεναν στην παραλία της Θήνου. Ανάμεσά τους περιεφέρεται ο αστυνόμος ανήσυχος. Όταν οι συγκεντρωμένοι χριστιανοί αντίκρισαν ελεύθερους τους δράστες, ξέσπασαν σε εκδηλώσεις χαράς και βαθιάς ικανοποίησεως. Μία γυναίκα μάλιστα, σαν αντίκρισε τη σοφούλα, θυμήθηκε τα λόγια του αστυνόμου που με τόση σιγουριά πριν λίγες μέρες διέδιδε και πλησίασε τον αστυνόμο με διάθεση να τον πειράξει. Πιστεύω κύριε αστυνόμε να ξέρεις τώρα πια τι πρέπει να κάνεις τα γαλλιολόγια σου. Και στα αλήθεια η γυναίκα εκείνη τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, μιλάμε τώρα για τον ιερέα ο οποίος της είπε αυτά τα ΟΕ που είπε, θα τα πρόσεξε μην τα πεις, ενώ ψυχοραγούσε ξεφώνιζε με πόνο «Ουα, ουα, ουα», αυτό ακριβώς που είπε στον Παπανικηφόρο. Κάποιοι που θυμήθηκαν το περιστατικό φρόντισαν να βρουν τον Παπανικηφόρο για να τη συγχωρέσει. Επειδή όμως εκείνος είχε κοιμηθεί, πήραν από τον τάφο του χώμα και με λίγο νερό της έδωσαν να πιει για να αναπαυθεί. Ιερός Αγών από το τεύχος Βανεργίας 97, συνέχεια για τη δραματική ιστορία των ομολογητριών μοναζωσών Ιεράς Μονής και Κροβουνίου Τίνου. Έκτον μέρος. Μάρτιος 1930. Νέοι διωγμοί. Στο τέλος του έτους 1929 ο Μητροπολίτης Ήρου Αθανάσιος Λεβεντόπουλος απέθανε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός Αθηνών προσβληθής από ανίατη ασθένεια. Τοποτηρητής και εξαρχούς διορίστηκε ο Μητροπολίτης Παρουναξίας Ιερόθεος. Διορίστηκε τότε ο γνωστός δια τους σκληρούς διωγμούς εναντίον των γόχων. Μία από τις πρώτες ενέργειές του ήταν να θέσει τέρμα στη δημιουργηθήσα λόγω της εισαγωγής του νέου ημερολογίου διάσπαση των μοναζωσών της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου. Στην προσπάθειά του αυτή, δια την καλή του τύχη, βρήκε συμπαράσταση και από το Ιγουμενοσυμβούλιο της Μονής, το οποίο αποτελούσαν η Ιγουμένη Θεοδοσία Καρδίτσι και ως σύμβουλε η μοναχή Θεοφανό Βιδάλη και η Ουλιανή Μαρτάκου. Η πρώτη κρούση της του Παροναξίας Επισκόπου στην Ιερά Μονή και Χροβουνίου έγινε το Μάρτιο του 1930 μετά την πανήγυρη του Ευαγγελισμού με το νέο ημερολόγιο. Επεσκέφθηκε δηλαδή τη Μονή και στη σύναξη των μοναζωσών μονολόγησε επί μία περίπου ώρα περί ημερολογίου και της ακριβίας αυτού προβάλλοντας επιχειρήματα αστρονομικά σαν να είχε μπροστά του ακροατήριο επιστημόνων. Στο τέλος, με τη βεβαιότητα ότι η ομιλία του ήταν κάτι παραπάνω από πιστική, κάλεσε τις παλαιομερολογίτισες μοναχές να υποταχθούν στην απόφαση της Εκκλησίας. Τον λόγο τότε πήρε η κριτική αγερόντισσα Θεοκλητό Κρητάκη, η οποία είπε «Εγώ, γιέ μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα από τα αστρονομικά που μας εξιστόρησες. Ένα ξέρω καλά ότι ο ήλιος τόσα χρόνια βγαίνει από εκεί που έβγαινε και πέφτει εκεί που έπεφτε. Την απληρικότητα μα και τόσο φωτισμένη αυτή η απάντηση έκανε τις υπόλοιπες μεν μοναχές να γελάσουν το δε Παροναξίας να πει με οργή. Άντε να μου χαθείτε από μπρος μου, κατάδες. Κανείς δεν τα βγάζει πέρα με εσάς. Μετά την προσωπική διαπίστωση διαδυναμία συνεννοήσεώς του με τις μοναχές, ο Μητροπολίτης Παροναξίας επανέλαβε την προσπάθειά του με άλλο τρόπο. Υπέβαλε μηνύσεις σε όλες τις μεγαλόσχημες που θεώρησε ως τις δυναμικότερες. Οι μοναχές ήσαν 9. Η εξής.
Πρώτον, Πελαγία Μαραβέλια. 2. Μακρίνα Κανακάρη. 3. Μαγδαληνή Ψαρού. 4. Χριστονύμφη Κωστάκη. 5. Ευθυμία Μάνου. 6. Πελαγία Καρούσου. 7. Μελανία Κανακάρη. 8. Μαγδαληνή Μαθιού. 9. Καλιστράτη Καρούσου. Μια ειλικρινά επίσης αχαρακτήριστη ενέργεια της, του Παρναξίας Ιεροθέου ήταν να γράψει με τα ίδια του τα χέρια την παρακάτω επιστολή που απευθυνόταν σε εκείνον και να τον χρεώσει την, να το, και να τον υποχρεώσει την παρούσα εκείνη εκεί ηγουμένη της Μονής να την υπογράψει. Αριθμός πρωτοκόλλου 15. Το Ιγουμενοσυμβούλιο της Γυναικείας Ιεράς Μονής και Ακροβουνίου προς το Σεβασμίο των Ιμπροπολίτων Παραναξίας Συνοδικών Έξαρχων εντάφτα. Εν τη Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου 5 Μαρτίου 1930. Σεβασμιότατε. Επευχαίρεια της ημετέρας Σεβασμιότητος εις προϊστάμεθα Ιερά Μονή ως Έξαρχων της Ιεράς Συνόδου καταφεύγουμε και επικαλούμεθα την επέμβαση αυτής προς θεραπεία της εξής σπουδαίας υποθέσεως. Κατά διαφόρους εποχάς προσήλθαν στη μονή μας και ζήτησαν την άδεια ημών να μείνουν εν αυτή ως δόκιμοι υπό τον όρο αν κριθώ στην άξια να εγκρίνει και εγκρίνει ο προϊστάμενος ημών Μητροπολίτης Σύρου και καρόσιν μοναχέ και γραφώσιν εις το μοναχολόγιον ημών εξής γυναίκες Χριστονύφη Βρετού εκ Μικράς Ασίας, Ελένη Σπασομανόλη εκ Σμύρνης, 3. Αγαπία Ζαχαροπούλου εκ Πύργου Ηλίας. 4. Αγγελική Κίγιαφα εξ Αθηνών. 5. Αγγελική Τσάμι εξ Αθηνών. 6. Ειρήνη Μαραγκού εξ Μοντάδου. 7. Εφροσύνη Βλάχου εκ Χίου. 8. Άννα Αδράμ εκ Κρήτης. 9. Άννα Νικολάου πρόσφυγης. 10. Καλλιόπη Αδράμ εκ Κρήτης. 11. Σοφία Χατζηγιαννάκη και 12 τριανταφυλιά Βρετού. Η ανωτέρα 12 δόκιμη μοναχέ μέχρι μεν την ως έσχον καλή διαδρομή και πειθαρχίες προς το Ηγουμενο Συμβούλιο της Μονής. Αφικανού δε χρόνου εστασίασαν ου μόνο δεν έχουσι την υπό των μοναστηριακών νόμων και θεσμών πειθαρχία και υπακοήν, αλλά υβρίζουν το Ηγουμενο Συμβούλιο ουδέποτε εκκλησιάζονται εις των ιερών της Μονής ναών, αποχωρούν της Μονής ανεφαδίας και ειδήσεως της Ηγουμένης. Επικοινωνούν με τα καθηρημένων ιερομονάχων εξ Αγίου Όρους και τα εν γέννη και εν γέννη κατήτησαν μάστιγες φοβερέ της Μονής κατά όλης της νήσου ειν κατασκανδαλίζουν. Κατόπιν της αντικανονικής και σκανδαλώσους διαγωγής των είναι αδύνατο να ζητήσουμε την άδεια και να ανεχθούμε την κουράν τούτων και εγγραφή των εις το μοναχολόγιο της Μονής των μας, διότι η δοκιμασία των υπέδειξε ταύτας αναξίας του μοναχικού σχήματος και ου μόνον τούτο, αλλά θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη απομάκρυση αυτών της Μονής εκ της νήσου τίνου ή να ούτω και η Μονή μας απαλλαγή των φοβερών σκανδάλων και αυτοί επανερχόμενοι στις πατρίδας και οικογενείας των εύρων πόρους ζωής. Όθεν παρακαλούμε την ημετέρα Σεβασμιότητα και η να ευαρουστουμένη μεριμνήσει περί της απομακρύνσεως τον ανωτέρω δοκίμου της ημετέρας Ιεράς Μονής και νήσου τίνου. Η ανωτέρω επιστολή διαβιβάστηκε από τον ίδιο τον Μητροπολίτη στη διοίκηση χωροφυλακής τίνου με το εξής διαβιβαστικό έγγραφο, Δέλτα Ύψιλον, ελήφθη 6 Μαρτίου 1930. Διαβιβάζεται εις τον υπομήραχο χωροφυλακής τίνου ειν έχοντες τιμήν πληροφορούμεν ότι ενεργήσαντες ανάκρισιν ως συνοδικός έξαστος εν τη Ιερά Μονή και Χρεβουνίου διαπιστώσαμε συν της άλλης ότι όντως εαναφερόμενε γυναίκες δεν έχουν καρή μοναχή εν τη Μονή κανονικός και νομίμος και επομένως ουδέν κέκτηται επί της Μονής δικαίωμα επειδή δε αυτοί δεν συμμορφούνται με τα μοναστηριακά θέσμια και συστασιάζουν και φατριάζουν κατά του Ηγουμένου Συμβουλίου διετάχθησαν να απέλθουν της Μονής, επειδή και διαταγήν ταύτην περιφρόνησαν και δημιουργούν κατάσταση ανυπόφορων εν τη Μονή εις βάρος του ημερολογίου του Ηγουμένου Συμβουλίου και των Σοφρονουσών Αδελφών,
παρακαλούμε ή να διατάξετε την άμεσον και ταχύαν απομάκρυνση των γυναικών τούτων εκ της Μονής και της Νήσου και την αποστολή του εις τας πατρικάς των εστίας. Εν τη Ιερά Μονή και Χροβουνίου 7 Μαρτίου 1930, ο Παροναξίας Ιερόθεος, ταφ σίγμα Ιερά Μητρόπολης Παροναξίας, η δίκη των 9 μοναζουσών στο Συνοδικό Δικαστήριο. Η δίκη των μοναζουσών ορίστηκε δια την 6 Απριλίου 1930 νέο ημερολόγιο, 24 Μαρτίου πατρίο ερωτολόγιο. Οι κατηγορούμενες μοναχές την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου εγκατέλειψαν τη γαλήνη του μοναστηρίου τους για να παραστούν στο Συνοδικό Δικαστήριο στην Αθήνα. Την ημέρα της δίκης πλήθος κόσμου είχε κατακλείσει την πλατεία πρώτου Συνοδικού Μεγάλου της Μητροπόλεως καθώς και οδό Αγίας Φιλοθέης. Πρόεδρος του Συνοδικού Δικαστηρίου ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Όπως αφηγήθη η αείμνηστος μοναχή Ευθυμία Μάνου, όταν ο Αρχιεπίσκοπος έλαβε το λόγο, επέμενε στα επιστημονικά και αστρονομικά επιχειρήματά του για την καθιέρωση του νέου ημερολογίου σε σημείο που οι μοναχές να μην μπορέσουν να παρακολουθήσουν αφού δεν ήταν στα μέτρα τους. Μία μάλιστα από αυτές η Μαγδαληνή Ψαρού να αποκοιμηθεί καθήμενη. Από τις υπόλοιπες μοναχές όλες άλλες κατά την ώρα εκείνη προσήφονται και άλλες διερωτώμενες και συναισθανόμενες βαθιά τη σοβαρότητα της καταστάσεως που οι ίδιοι αρχιερείς δημιούργησαν παρέμειναν σιωπηλά στη σκέψη τους. Στο τέλος της ομιλίας του ο Αρχιεπίσκοπος τις κάλεσε και κάθε μία ξεχωριστά να δείξουν έστω και καθυστερημένα τη μετάνοιά τους και να δηλώσουν υποταγή στην απόφαση της Εκκλησίας. Απαντήσεις σκληρές μεν αλλά θεμελιωμένες στους θείους και ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Έδωσαν οι δασκάλες αυτάδελφες Πελαγία και Καλιστράτη Καρούση, καθώς και η Μαγδαληνή Μαθιού. Όταν ήρθε η σειρά της Μαγδαληνής να απαντήσει, σηκώθηκε, έριξε το αγαθό βλέμμα της προς όλους τους αρχιερείς που παρίστανταν και ξαφνικά ανάμεσά τους αναγνώρισε τον Παροναξίας Ιερόθεο. Έχοντας δε έντονη την τελευταία φράση στο μοναστήρι της, την τελευταία φράση του γύρισε με όλη της την απλότητα στον Αρχιεπίσκοπο δείχνοντας προς τον Παροναξίας, είπε «Τι ούτως απεδώ μακαριότητα της προάλλης στο μοναστήρι μας αποκάλυψε κατά δες». Οι περισσότεροι από τους παρισταμένους δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα γέλια τους στο άκουσμα της αυθόρμητης παραπονολογίας της μοναχής. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως φανερά, εκνευρισμένος από όλα αυτά, διέκοψε τη δίκη και χωρίς καν να βγει απόφαση έδιωξε όλες τις μοναχές αναβάλλοντας την απόφαση διαμετά το Πάσχα. Την επομένη το σκρίπ σχολίαζε. Η χθεσινή δίκη ενώπιον τη Συνόδου 9 μοναχέ της Μονής Τίνου δικάζονται διότι ακολουθούν το παλαιόν ημερολόγιο. Σφόδρα αγανάκτησης του συγκεντρωθέντος κόσμου κατά της προκαταλήψεως της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η απόφαση ανεβλήθη μετά το Πάσχα. Εδικάστησαν χθες ενώπιον της Ιεράς Συνόδου 9 μοναχέ της Εν Τίνο Γυναικείας Μονής έτινες διότι εμείνουν εις το παλαιόν ημερολόγιον στο Πάτριον μετά άλλων 20 περίπου μοναχών και δοκίμων γυναικών εγένοντο κάρφος των οφθαλμών της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Επισκοπικής Επιτροπής Τίνου, όργανο των οποίων εγένετο ηγουμένη της Μονής και λοιπές σύμβουλε αυτής. Από πολλού καιρού ήρχισε η συστηματική καταδίωξη των μοναχών τιούτων, τα οποία ουδεμία δολία εισήγηση, ουδεμία διαβολή και ραδιοργία και ουδεμία σατανική προσπάθεια ειδηνήθη να κάμψει ώστε να μεταβάλουν αυτέ τα θρησκευτικά στον πεπιθήσεις. Τελευταίον όμως απεφάσισαν να εκδιώξουν τις μονείς για τις μεθόδους της δίκης και της καταδίκης. Η ποινή της αυθαιρέσεως του αφορισμού και της εξορίας κατήτησε για την Ιερά Σύνοδο ενέργεια και επιφυτίση του αρχιεπισκοπικού πνεύματος το ψωμί και το τυρί των εργασιών της Συνόδου. Οι συμμονιακοί αρχιερείς δεν καθαιρούνται, οι ασελγούντες ιερείς δεν καθαιρούνται, οι απαρνούμενοι την αγιότητα της Θεοτόκου δεν καθαιρούνται. Άλλοι ανομολόγητοι και ακόλαστοι και εκβεβακευμένοι πράξεις μεγαλοσχήμων και μικροσχήμων κληρητικών καταγγελόμενοι δεν τιμωρούνται. Τιμωρούνται όμως δια καθαιρέσεως και αφορισμών εξαωρίας και αποσχηματισμού ή οσδήποτε κληρικός και οδήποτε μοναχή ήθελε ιερουργήσει ή λειτουργηθεί με το παλαιόν ημερολόγιο αλλά η αναδροτέρα και
ανομοτέρα και αντιχριστιανικότερα πράξη της Ιεράς Συνόδου είναι και η κατά εννέα μεγαλοσχήμων μοναχών παλαιομερολογητών κατηγορία και δίκη, κατά εταίρων δε 20 σχεδόν καταδίωξης, η αποβολή όλων νομού και εκ των ιδιόκτητων κελίοντων δια της βίας και απέλαση αυτών εκ της τίνου. Γιατί κατηγορούνται, ακούσατε τώρα όσοι είστε χριστιανοί την πλοκή της κατηγορίας των 9, οι οποίοι εχθές εδικάζονται και αν θέλετε μη σταυροκοπηθείτε. Μη δυνάμενοι η ψευτοϊερά σύνοδός τους, των σχισματικών, γι' αυτό τη λέμε έτσι διότι είναι σχισματική, και τώρα αιρετική με το κολυμπάρι, όταν δεν λέγουμε σύνοδον εννοούμε τον άγοντα και σύροντα αυτήν αρχιεπίσκοπον μασόνων Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, να τα κατηγορήσει απλώς και μόνο διότι εμένουν εις το παλαιό ημερολόγιο συνέραψε το εξής δολοπλοκότατον κατηγορητήριον το οποίον λαβών εις τον χωρατοφύλακα του ο Άγιος Παροναξίας ως απεσταλμένος έξαρχος της Συνόδου μετέβη εις τίνον και απήγγειλεν στας μοναχάς καλόν αυτάς να απολογηθούν. Κατηγορήσε ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Βλαστημείς κατά των θείων μυστηρίων, όν δεν αναγνωρίζεις το θείον Κύρος. Ό,τι από εξαετίας έχεις να εκκλησιαστείς και να εισέλθεις στον ιερό ναό της Μονής. Ό,τι στασιάζεις, φατριάζεις, απειθείς, περιφρουρείς και απειλείς το μοναστηριακό σου συμβούλιο και τας λοιπάς αδελφάς, ό,τι εισέρχεσαι και εξέρχεσαι κρυφίως και εν ώρες μεταμεσονυκτής εκ των παραθύρων και υπογείων της Μονής, ότι εξεγείρει τους χριστιανούς των χωρίων της νήσου εις αντασίαν κατά των κανονικών και νομίμων εφημερίων και τύπτει στα συνειδήσεις τούτων. Εις αυτών των γελίων και κακόβουλων κατηγορητήριων εκλήθησαν να απολογηθούν ενώπιον της Συνόδου 9 μοναχέ της Τίνου, έξωθεν της Συνόδου. Έξω του συνοδικού μεγάρου η εμφάνιση των τόσων μοναχών, διότι τα 9 παρακολουθούσαν και ελλειπέα πολυεθείς εκτείνου μοναχέ, ήλξαν την περιέργεια πλήθους κόσμου και ιδιαιτέρως πολλών γυναικών έτινες συνεκεντρώθησαν έξωθεν αυτού. Εκλήθη αμέσως αστυνομική δύναμη από υπερπεντήκοντα στη φύλακα. Η αστυνομική δύναμη έχουσα μεγαλύτερα συνέστηση της ιερότητας του σχήματος των μοναχών από την Αρχιεπισκοπή και θέλουσα να μην εξευτελίζονται αυτές, τας οποίας δια της αγρίας στάσεως των της εξυφτέλησαν η Αρχιεπισκοπή, σύρουσα αυτάς δια των χωροφυλάκων έξωθη του μοναστηρίου, τας παρέλαβε και τας ετοποθέτησε εντός της αυλής του συνοδικού μεγάλου. Αλλά αμέσως η Αρχιεπισκοπή ιδούσα τούτο διέταξε να εκβληθώσει εκ της αυλής εις τον δρόμο. Η Αρχιεπισκοπή έχουσα ένοχον τη συνείδηση εφοβήθη φαίνεται και την γυναικείαν χειροδικείαν ή ψαλιδικείαν και μοναχέ εξευλήθησαν εις τον δρόμο. Τούτο εκίνησε την οργή και αγανάκτηση του πλήθους το οποίον ήρχισε να αποδοκιμάζει, διαφωνούν και χειρονομούν την άναδρο και ανίερον πράξη. Η απόφαση ανεβλήθη. Τέλος μοναχέ εκλήθησαν να απολογηθώσουν. Όσοι το επόμενο, το ανωτέρω κατηγορητήριον, απεδείχτη ανυπόστατον και ασύστατον, αλλά οι μοναχοί που δεν είναι λόγο έπρεπε να απαλλαγούν της κατηγορίας. Είναι παλιομερολογήτησε, άρα είναι κακούργοι, απειθείς, φατριάζουσε κλπ. Πρέπει να ευρεθεί εν πρόσχημα καταδείξει, αλλά επειδή τα σημέρα στάφτα 40 και μεγάλης εβδομάδος μία τιάφτη αφρούα καταδίκη δια ανυποστήρικτον και ασύστατον κακοδοξία θα επροξένει χειρή στην εντύπωση, ίσως δεν θα είχε και σοβαρά αποτελέσματα, ανεβλήθη η έκδοση της αποφάσεως. Τεύχος 97, έκτο κομμάτι συνέχεια. Πρέπει να ευρεθεί εν πρόσχημα καταδίκης, αλλά επειδή τα σημέρα ταύτας 40 και μεγάλης εβδομάδος μία τιάφτη αυθρούα καταδίκη δια ανυποστήρικτον και ασύστατον κατηγορία θα επροσεξένει χειρή στην εντύπωση, ίσως δεν θα είχε και σοβαρά αποτελέσματα. Ανεβλήθη η έκδοση της αποφάσεως μετά το Πάσχα. Ας αναμένει ο χριστιανικός λαός, ως τότε την άπεινην θα επινοήσει ο Τουρκομάδας
της ελληνικής ιεράς εξετάσεως δια γυναικός, των οποίων το μεν κυμάδος, το μεν υπουργείων των εσωτερικών εδείχτην να δημευθούν, εδέχτη το μεν Υπουργείο Εσωτερικών εδέχτη να δημευθούν τα ιδιόκτητα κελία, το δε Υπουργείο των Εκκλησιαστικών αγνοεί και την ύπαρξη ετοιμονή και την τίνων ακόμη και αυτήν την Εκκλησία πλην της ρευστοποιουμένης παρουσίας της. Σκρίπ 7 Τετάρτη 1930. Στα της δίκης αναφέρθηκε και το επίσημο όργανο της Εκκλησίας, Εκκλησία με τα ακόλουθα. Το παρελθόν Σάββατον δικάστησαν υπό τη Ιερά Συνόδου 9 μοναχέ της Ιεράς Μονής Κρακοφορνίου επιβλαστημία κατά των θείο μυστηρίων της Ορθοδόξης Εκκλησίας, όν δε αναγνωρίζουσι το Κύριος επί παρασυναγωγή και φατρία επί περιφρονήσει του Ηγουμενου Συμβουλίου της Μονής και επάλας παραπτώμασιν ή σας περιέπεσεν. Μη πειθόμενε εις την του ημερολογίου γινωμένη διόρθωση της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος επεφυλάχθη να εκδώσει απόφαση εν προσεχή δικαστική συνεδρία, συγκροτηθισαμένη κατά τας εορτάς του Πάσχα Εκκλησία 12 Απριλίου 1930, αριθμός 15. Ενώ όμως στην Αθήνα η δεύτερη προσπάθεια της παροναξίας Ιεροθέου να συμμορφώσει τας μοναχάς απετύχανε στο μοναστήρι της Τίνου, τα πράγματα έπαιρναν νέα εξέλιξη. Στις 25 Μαρτίου, συγκεκριμένα 7 Απριλίου, νέα ημερολόγιο, πολλές μοναχές πήγαν στο χωριό Τριαντάρος για να παρακολουθήσουν την αγρυπνία που θα γινόταν από έναν αγιορείτη ιερέα. Επεστρέφοντας όμως τα ξημερώματα στο μοναστήρι, βρήκαν τις πόρτες κλειστές και από τα παράθυρα ψηλά να τους πετούν τα ρούχα τους με εντολή της ηγουμένης. Η έκπληξή τους όμως δεν περιορίστηκε μόνο στην υποδοχή αυτή. Κορυφώθηκε όταν σε λίγο αντελήφθησαν ότι πλήθος χωροφυλάκων με το διοικητή της υποδιοίκησης Τίνου είχαν περικυκλώσει τη Μονή δια χάρη τους. Είχαν εντολή να τις απομακρύνουν από τη Μονή και να τις απελάσουν από το νησί της Τίνου το συντομότερο. Και απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου. Η αναβληθήσταδια μετά το Πάσχα απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου για τις 9 μοναχές εξεδόθη στις 8 Ιουλίου και επεκυρώθη από το τότε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεωργίου Παπατρίου δια του διατάγματος της 12ης Ιουλίου του αυτού μηνός. Κατωτέρω η απόφαση όμως εδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εκκλησία. Δια του διατάγματος της 3ης Ιουλίου εκδοθέντος τη 12η του Ιδίου και καταχωρηθέντος εν το αριθμό 132 φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, ενεκρίθη η επευληθήσε υπό της Ιεράς Συνόδου ποινή εις τας μοναζούσας αδελφάς της Ιεράς Μονής και Κρογουνίου Τίν, εις την Καλιστράτην Καρούσιν, Πελαγίαν Καρούσιν και Μαγδαληνή Μαθιού, η αποβολή του μοναχικού σχήματος. 2. Εις την Πελαγίαν Μαραβέλα, πενταετή σωματικός περιορισμός εν τη Ιερά Μονή Πεπελενίτσης. 3. Εις την Μαγδαληνή Ψαρού, τριετή σωματικός περιορισμός εν τη Ιερά Μονή Καλτεζών επαρχίας Μαντινίας. 4. Εις την Ευθυμία Μάνου, τριετή σωματικός περιορισμός εν τη Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Ίδρας. 5. Εις την Χριστονήφιν Κωστάκιν, διετής σωματικός περιορισμός εν τη Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Θύρας. 6. Εις την Μελανία Κανάρη, ενιαύσει σωματικός περιορισμός εν τη Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας και 7. Εις την Μαρίνα Κανακάρη ενιαύσει σωματικός περιορισμός εν τη Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως ή Δάσους της αυτής Μητροπόλεως 9 Αυγούστου 1930 αριθμός 33. Ζήτα μέρος 7. Η καταδίκη των 9 μοναζωσών. Η καταδίκη σε εξορία των 9 μοναζωσών από το Συνοδικό Δικαστήριο, καθώς και η εκδίωξη των άλλων 15 δοκίμων εκ της Μονής, τη βοηθεία της Ηγουμένης Θεοδοσίας Καρδίτση, είχε σαν αποτέλεσμα την ερήμωση σχεδόν της Ιεράς Μονής και Χρογουνίου. Είχαν βέβαια απομείνει 20 παλαιομορφωλογίτες μοναχές και αυτές μόνο κάτω από το φόβο της επιπλοκής
απειλουμένης, εκδίωξε όστον από την Ιερά Μονή βασίμους λόγους για να ανησυχούν σχετικά με την παραμονή τους. Εκεί είχαν τα πρόσφατα αντιμοναχικά μέτρα της Οικουμένης Θεοδοσίας, η οποία προκειμένου να θέσει τέρμα στην προκύψασα μεταξύ των μοναζουσών ημερολογιακή διάσταση, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ασυλλόγιστα κάθε μέσο, έστω και αν αυτό κατέτεινε στη διάλυση της Μονής. Άξιον απορίας πάντως την όλη υπόθεση είναι το ότι η απόφαση του Συνοδικού δια τις 9 μοναχές παρέμεινε δια μεγάλο χρονικό διάστημα ανεκτέλεστη, με συνέπεια οι 9 να μην οδηγηθούν στα μοναστήρια της εξορίας τους, αλλά να είναι αναγκασμένες να φιλοξενούνται στην Αθήνα και στην Τίνο σε συγγενικά του σπίτια. Η μοναχή Θεοκλητό Κρητάκη αποδίδει την μη εκτέλεση της συνοδικής αποφάσεως σε αλλεπάλληλες πολιτικές παρεμβάσεις. Άλλη μοναχή, η αείμνηστη Ευθυμία Μάνου, περιγράφει τη ζωή της μετά την καταδικαστική απόφαση με απορία. 5 ολόκληρα χρόνια σας λέω, παρέμεινα στην Αθήνα περιμένοντας να με οδηγήσουν στο μοναστήρι που το συνοδικό με την απόφασή του είχε ορίσει. Όμως καμία τέτοια κίνηση δεν έβλεπα, οπότε θεώρησα πια το ξεκαθάρισμα της εκκρεμότητας υποχρέωσή μου και κατέφυγα στις αρχές. Δυστυχώς ή ευτυχώς προσέκρουσα και πάλι στην αδιαφορία τους ως προς το ζήτημά μου. Πήρα την απόφαση τότε να γύρω στο μοναστήρι μου, στο μοναστήρι μου στην Τίνο. Το κελί μου εκεί με περίμενε. Το βρήκα κλειστό όπως το είχα αφήσει. Κανείς δεν πέρασε το κατώφλι του από την ημέρα που το αποχωρίστηκα. Στη Μονή τα σκύτρα είχε τώρα η νέα ηγουμένη Ευπραξία Βασιλικού. Είναι γερόντισσα με πολλή κατανόηση. Δεν δυσκολεύομαι να το αναγνωρίσω. Μένω μέχρι σήμερα εδώ και δεν είχα τότε την παραμικρή πίεση. Την ίδια τύχη με μένα είχαν και άλλες μοναχές, όπως η Μαρίνα Κανακάρη, Μελανία Κανακάρη και Αγαπία Ζαχαροπούλου, οι οποίες επίσης ανενόχλητα επανήλθαν στα κελιά της πρώτης μετάνοιάς των. Τα γεγονότα της Μονής Κεχροβουνίου, με τα οποία τα πάτρια ασχολήθηκαν στα δύο τελευταία τεύχη των, κάνει αναφορά στο βιβλίο «Ιερά Μονή Τίνου Κυρίας των Αγγέλων», συγγραφεύς Ιωάννης Κολάρος. Είναι φυσικό η αναφορά αυτή να γίνεται από άλλη σκοπιά, όμως η αναδημοσίευσή της κρίνεται σκόπιμη όσο δια ιστορικούς όσο και δια λόγους αντικειμενικής ενημερώσεως των αναγνωστών. Αλλά από το έτος 1924 ήρθαν εις τη Μονή εξ αφορμής του ημερολογιακού ζητήματος ανησυχία, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν θα επέβαινον προς το καλό της Μονής, επειδή δε και άλλα τεινά ζητήματα έπρεπε να τακτοποιηθώσει. Το Ηγουμενο Συμβούλιο διαπράξεως του της 16 Αυγούστου 1925 είναι ενέκρινε και ο Μητροπολίτης καθόρισε τα λιπταία μέτρα για την ανύψωση του γοήτρου της Μονής και την κατάπαυση των εξαφορμής του ημερολογιακού ζητήματος ταραχών. Ταύτα δίσαν τα εξής: απαγορεύεται η κουρά εταίρων μοναχών, β. απαγορεύεται η εισαγωγή νέων δοκίμων, γ. απαγορεύεται η έξοδος μοναχών εκ της Μονής αν εφεγκρίξεως του Ηγουμένου Συμβουλίου. Παρόμοια τέτοια έχουν εκτελέσει το Άγιο Ρόνος. Απαγορεύουν συνοδείες να βάζουν μοναχούς, απαγορεύουν να βγει έξω ο Ηγούμενος της Μονής και αν πιάσουν μοναχούς εσφυγμενίτες τους κάνουν απέλαση. Τέταρτον, απαγορεύεται είσοδος των ανδρών στην Μονή. Πέμπτον, απαγορεύεται είσοδος παραμονή και εκφόρτωση ζώων. Ακριβώς το ίδιο κάνουν και στους εσφυγμενίτες. Έκτον, αποφασίζεται να περικοπούς τα επιδόματα εις τας μοναχάς, τας μη εκκλησιαζομένας λόγων του ημερολογίου. Έβδομον, απαγορεύεται πάσα συζήτησης περί ημερολογίου, καθώς ουδεμία εκ των μοναχών έχει τας απαιτουμένας γνώσης και διατιού των μικρών συζητήσεων καταπίπτει το γόητρο της Μονής και σκανδαλίζει και τους χριστιανούς. Ήτα, αποφασίζεται να ανατεθώσει τα καθήκοντα θυρωρού, νεοκόρου, σκευοφύλακος, ξενοδόχου, πολίτριας κυρού, κατά τας πανηγύρης και καθαρίστρια της εκκλησίας της μοναχάς, επί τούτου οριζομένας. Και ετακτοποιήθησαν το όντι όλα τα ζητήματα κατά τρόπων υποδειγματικών. Δεν κατέστη όμως δυνατόν να επιτευχθεί η υποθουμένη ενότηση και γαλήνη. Το ζήτημα του νέου ημερολογίου οξύνεται συνεχώς και ταλαιπώρησε την Μονή επ' αρκετό διάστημα. Των ομαλών τούτων βίων και επάσαν πρόοδων
και εξέλιξην προαιωνιζομένην τάξην και ευρυθμίαν της μονής ήθελε να ανακόψει το κατά το τέλος του πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνος ανακύψαν ημερολογιακό ζήτημα. Ενώ κατά την παρελθούσα περίοδο αφορμήν εις ανησυχία και προστηριβάς περιείχων η μικροφιλοδοξία ορισμένων μοναχών επιζουσών και να καταβάλουσε την ηγεμονία. Η δία νέα αφορμή σοβαρότερα της προηγουμένης επιφέρει αναστάτωση εις την Ιερά Μονή και προκαλεί την άμεσον και ενεργόν επέμβαση του τότε Μητροπολίτου Σύρου Αθανασίου 1907-1929. Τα γεγονότα έχουν συνώς εξής. Ότε κατά το Μάρτιο του 1924 αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος απεδέχτη την άποψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί εφαρμογής του νέου ημερολογίου και εφαρμόστη ούτε και εν Ελλάδη το νέο ημερολόγιο και εκκλησιαστικό συνταυτιστέν απολύτως προς κατά το έτος 1923 1η Μαρτίου εφαρμοστέν πολιτικών ημερολόγιων, πολλοί μοναχοί δεν ήθελαν να σπαστώσουν το νέο τούτο ημερολόγιο, διότι κατά τη γνώμη των τούτο κατέλειε κανόνας των Αγίων Αποστόλων και τα διατάξει Οικουμενικών Συνόδων και δήλωσαν ότι θα παραμείνουν οι πιστέοι στο παλαιόν και επουδενή λόγο θα υποταχθώσουν στα διατάξει της Εκκλησίας, επειδή δε μοναχοί αυτή ήσαν αρκετέ και οι δύνατο να επηρεάσωση και τα συμπολίπους έτοιμες υπήκουσαν στη διαταγή της Εκκλησίας, ο Μητροπολίτης απέστειλεν εγκύκλειον διήσεις προέτρεψεν αυτάς να υποταχθώσουν εις τας αποφάσεις της Εκκλησίας και να μην δημιουργήσουν ζητήματα. Εφόσον άλλωστε ελλείψη γνώσεων επαρκών, δεν ήσαν αρμόδιοι να κρίνουν στις αποφάσεις ταύτας, αλλά οι μοναχοί όχι μόνο δεν υπήκουσαν στα συμβουλές του Μητροπολίτου, αλλά και με τα μεγαλύτερα στέρμης υπεστήριζουν τας απόψεις των, ο δε εξ αυθής φανατισμός των οδήγησαν αυτάς εις τας ασεβής ενεργείας ως η διακοπή της Θείας Λειτουργίας, επίθεση κατά του εφημερίου της Μονής κλπ. Εις τρόπον ώστε να διαταραχθεί και πάλι η ειρήνη της Μονής. Τα πράγματα είχαν φτάσει εις τόσο οξύν σημείο ώστε ο Μητροπολίτης ανέφερε τας τρεις προτετίους στην Ιερά Συνόδων ή τις επέβαλεν αυτές εις την ποινή αφορισμού, αποκόψασα αυτάς από πάση εκκλησιαστικής κοινωνίας και απογυμνώσας απαντός σχήματος, διότι κατηγορούντο επί διατάξη της εκκλησιαστικής ειρήνης, διακοπή της ιεράς ακολουθίας, ασέβεια προς τας προϊσταμένας εκκλησιαστικάς αρχάς και αδίκο επιθέση κατά του εφημερίου της Ιεράς Μονής Ματθαίου Ευρυπιώτου. Το έγγραφον τούτο της Ιεράς Συνόδου διέπεμψε ο Μητροπολίτης στην Μονή κατά το 1926 διετέρου δε γράφου του το αυτού έτους διατάσσει την αποπομπή εκ της Μονής τριών των Οσάνων μοναχών. Και μετά τα αυτά όμως η κατάσταση της δεν εκαλυτέρευσε. Πολλοί μοναχοί δεν παρακολουθούν τα ιεράς ακολουθίες, παραμένουν σε πιστέ εις το παλαιό ημερολόγιο. Ότι δε κατά την 17η Ιουλίου 1926 προσεκλήθησαν υπό του Μητροπολίτου προς εξέταση, να απήτησαν ότι εμένουσαν εις τας αντιλήψεις των και ότι δια την πίστη του Χριστού θα μαρτυρήσωσι και ότι πάντες οι αποφασίσαντες το ότι ούτων εισί δαίμονες. Ο Μητροπολίτης επί οικούς φαινόμενους και για να μην εξωθήσει τα πράγματα τες επιβάλλει την ποινή της ακοινωνισίας επί ενός έτους. Επιφυλασσόμενος για αυτή τη σειρωτέρα ποινή αναλόγως της τάσεως ή θα ετήρουν. Και ετέρα δε ειδοποίηση του Ηγουμένου Συμβουλίου προς τας μοναχάς να υποταχθώσουν εις τας αποφάσεις της Εκκλησίας μεταβαίνουσε εις το γραφείο της Μονής και δηλώνουσε τούτο εγγράφος δεν επέφερεν αποτέλεσμα. Ισοζόμενον κατάλογο των κάτω των 50 ετών δοκίμων παρατηρούμε ότι αυτοί ήσαν 20 εξ ον 2 μόνο ήσαν υποταταγμένα. Κατόπιν τούτο το Ηγουμένο Συμβούλιο ζητεί παρά του Μητροπολίτη οδηγίας περί του τρόπου της αποπομπής εκ της Μονής των μη υποτατεταγμένων. Γενικώς το ζήτημα του ημερολογίου εταλαιπώρησε τη Μονή επί μία δεκαπενταετία περίπου, διότι κατά το έτος 1930 επευλήθη η ποιμή της εξορίας εκ της Μονής μοναχών παλαιοημερολογητησών και εκ νεωτέρου δε γράφου
του έτους 1940 του τότε Μητροπολίτου Σύρου Τίνου κυρίου Φιλαρέτου καταφαίνεται ότι παρέμεινε εντός της μονής μοναχέ και χαρμένε μη υποταγήσε. Τελικώς όμως χάρισε στον επιδέξιον χειρισμό του όλου ζητήματος που του Μητροπολίτου Σύρου τα διαφωτιστικά του εγκυκλίους και τα σοδηγία του το όλο ζήτημα έληξε και άπασε μοναχέ της Ιεράς Μονής τελούσιτα της λατρείας κατά των νέων ημερολόγιων συμφώνους προς τα διατάξεις Εκκλησίας. Η Μονή επανέβρε την γαλήνη και ηρεμία, απροσκόπτως πλέον διαγράφει την ιστορική της πορεία ανταξίαν του παρελθόντος της. Στη συνέχεια θα ιστορηθούν όσα βιογραφικά στοιχεία συγκεντρώθησαν δια τέσσερις από τις μοναχές που έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη διατήρηση του παλιού ημερολογίου κατά τα γεγονότα της Ιεράς Μονής και Χρονίου. Μελάνη Μινάνδρου Μοναχή 1854-1927 τον αγώνα των καλών ηγούνισμε, των δρόμων τετέλικα, την πίστην τετήρικα, Τιμοθέου Β, Δ, 7. Γεννήθηκε στην Τίνο το έτος 1854. Από τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε περί του βίου της, φαίνεται ότι μπήκε στο μοναστήρι σε νεαρή ηλικία. Γνώριζε καλά βυζαντινή μουσική και ήταν μοναδική στο να την διδάσκει και σε άλλες μοναχές. Εξελέγει πολλές φορές σύμβουλος και μέλος του Ιγουμενοσυμβουλίου της Μόνης, διακρίνεται δια των σοβαρών του ύφους της, τόσο εις τας πράξεις όσο και στην ομιλία της. Είχε το χάρισμα να νουθετεί και πάντοτε έβρισκε τρόπο να συμπαρίσταται στον πλησίον της. Στο θέμα της πίστεως και των ιερών παραδόσεων της Ορθοδοξίας ήταν άκαμπτη και σκληρή. Με ανίποτη όμως ηρεμία και θαυμαστή καρτερικότητα δέχτηκε την καταδικαστική απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου καθώς και τον αφορισμό τους. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι ουδέποτε καταφέρθηκε εναντίον του διοκτώτης. Η απλοϊκότητα της ζωής και του χαρακτήρας της φαίνονται έντονα στα εξής δύο περιστατικά. Α. Όταν ήρθαν στην Αθήνα με την υποτακτική της μοναχή Μελανία Κανάρη για να παραστεί στη δίκη της, έτυχε μία μέρα να μπουν στο τραμ των Αμπελοκήπων. Σε ερώτηση του εισπράκτορα που θα κατέβαιναν για να κόψει το ανάλογο εισιτήριο, γερότησα Μελάνη, έσπευσε με αφέλεια να του ποντήσει. Να έχει την ευχή μου, παιδάκι μου, να μας κατεβάσει το χισκύρι της κύρα Μαργαρός της Μοδίστρας. Β. Κάθε φορά που κυκλοφορούσαν με το τραμ ή το λεωφορείο, κρατούσε τα εισιτήρια που της έκοβαν με μεγάλη προσοχή και τα φύλαγε σε ένα μικρό τσαντάκι της. Στο καράβι που επέστρεφαν στην Τίνο, ρώτησε με καταφάνερη απονία την υποτακτικιά της, δείχνοντας τα όλα μαζί. Μελανία μου, αυτά τι θα τα κάνουμε? Μετά την επιστροφή της στην Τίνο, αρρώστησε βαριά. Το απέριτο κελί της τότε μεταβλήθηκε σε ιερό παρεκκλήσι. Όλες οι μοναχές που αποχώρησαν από την αδελφότητα της Μονής εξαιτίας της εισαγωγής του νέου ημερολογίου συγκεντρώνονται εκεί. Διάβαζαν τις ακολουθίες και τακτικότατα παρακλήσεις καθώς και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Εν τω μεταξύ ο επίσκοπος Αθανάσιος είχε δώσει εντολή σε περίπτωση που η αφορισμένη μοναχή θα κοιμόταν εν κυρίω χωρίς να έχει προηγουμένως δεχτεί να την μεταλάβει ο Παπαμαθαίος, ο εφημέριος της Μονής, να μην την ενταφιάσουν στο κοινό δια τις αδελφές της Μονής κημητήριο, αλλά έξω από αυτό, χωρίς μάλιστα την παρουσία του ιερέως. Λίγες ώρες πριν ξεψυχήσει, οι μοναχές που τις συμπαρεστέκονται φρόντισαν με κάθε προφύλαξη να έλθει ο Ορθόδοξος ιερέας, ο Παπαγγελής, για να την κοινωνήσει των αρχάντων μυστηρίων. Λίγες στιγμές αργότερα ήρθε και ο Παπαμαθαίος για να την ρωτήσει. Μελανία, μετανόησες να σε κοινωνήσω? Εκείνη άνοιξε λίγο τα μάτια της και του απήντησε με ένα αρνητικό νεύμα και ένα πικρό χαμόγελο. Έφυγε ο Παπαμαθαίος και η μοναχή Μελάνη παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα της. Οι μοναχές ευπρέπησαν το λείψανό της σύμφωνα με το μοναχικό τυπικό, έψαλαν την εκρόσιμη ακολουθία και με βαθιά συγκίνηση την ενταφίασαν στο χωράφι που είναι έξω από το νεκροταφείο. Την νεκρόσιμη πομπή της οποίας προπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός, οικολούθησαν και αρκετές νεοημερολογίτισες μοναχές παρά την απαγόρευση της ηγουμένης των.
Κάτοικοι των γύρω χωριών τις πρώτες μέρες της ταφίτης είδαν κατ' επανάληψη ένα φως να στέκεται πάνω από τον τάφο της μοναχής Μελάνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας των ΓΟΧ φρόντισε να ευπρεπίσει με μαρμάρινο σταυρό τον τάφο της. 3 χρόνια αργότερα οι ελάχιστες μοναχές που απέμειναν εκεί λόγω των διωγμών φρόντισαν για την ανακομιδή των λειψάνων της ομολογήτριας μοναχής και ανέφεραν με την επιστολή τους προς το επίσημο τότε όργανο των ΓΟΧ Κήρυκα των Ορθοδόξων ότι τα λείψανα της μοναχής Μελάνης ευωδίασαν. Ακούτε νεοημερολογίτες, ακούτε διώχτε της αλήθειας του Χριστού και της Ορθοδοξίας, τα ακούτε, ευωδίασαν τα λείψανά της. Αυτήν είναι της μεγάλης ομολογήτριας της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου της Μελάνης Μοναχής. Επόμενη, Κασιανή Κόνστα Μοναχή 1895-1958. Δι' υπονομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Εβραίων Ιώτα Β' 1 γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1895 και μεγάλωσε στην Καλλίπολη οδός Ερυφιώτου και Θεοχάρη στον Πειραιά. Από την παιδική της ηλικία είχε τάξει να γίνει μοναχή και πάντα απέφευγε τα παιχνίδια και τις άκουσες κούπες συζητήσεις των κοριτσιών της ηλικίας της. Αποζητούσε την απομόνωση και χαιρόταν να βρίσκεται συνεχώς στο ναό. Η φανερή αφοσίωσή της προς τη μοναχή ζωή εξόργιζε συχνά τον πατέρα της. Μία μέρα μάλιστα σε σημείο να την παρατηρήσει σκληρά και όταν εκείνη βγήκε με παράπονο στα σκαλοπάτια για να ξεσπάσει, να την ακολουθήσει και εκείνος καλώντας τους περαστικούς να την φτύσουν για την απόφασή της να γίνει καλόγρια. Και ήταν φυσικά άξια απορίας και αγανακτήσεως εκ μέρους των διαβατών η απάνθρωπη ταύτη συμπεριφορά του πατέρα της. Τα χρόνια περνούσαν και παρά την προσδοκία του πατέρα της ότι θα άλλαζε ζωή, η Κασιανή όλο και περισσότερο κλεινόταν στον εαυτό της. Η βαθιά της επιθυμία να βρεθεί στην Τίνο, στο μοναστήρι της Οσίας Πελαγίας, για το οποίο είχε τις καλύτερες πληροφορίες, δεν ήταν όμως εύκολο αφού δεν είχε την παραμικρή οικονομική ευχέρεια. Για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, αναγκάστηκε σε ηλικία 17 ετών να καταφύγει στο σπίτι της ευλαβεστά της οικογένειας κυρίου Μάτσα, όπου ζήτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της μέχρι ότου συγκεντρώσει τα χρήματα που της ήταν απολύτως αναγκαία για το ταξίδι της. Η κυρία Μάτσα την είχε σαν οικονόμο του σπιτιού της και της εφέρετος σαν να ήταν δικό της παιδί. Μετά από 2 χρόνια η ίδια την οδήγησε στην Τίνο αφού την είχε προετοιμάσει με το παραπάνω. Ο πατέρας της, πληροφορούμενος την είσοδο της Καθησιανής στο μοναστήρι, την αποκλήρωσε. Με μεγάλη συγκίνηση διηγούνται σήμερα τον Άγιο Βίο της όσοι την γνώρισαν από κοντά. Ήταν το ευγενέστερο πλάσμα του Δημιουργού, πάντα καλοσυνάτη, λεπτή στους τρόπους, υπομονητική στις δυσκολίες της ζωής και προπάντων φυλακόλουθη. Από τη γερόντισσα Μελάνη Μινάρδρου είχε διδαχτεί την βυζαντινή μουσική και αξιοποιούσε πολύ και με την, που αξιοποιούσε πολύ και με τη μελωδική φωνή της. Η προσευχή και η εργασία ήταν 2 χαρίσματα που την διέκριναν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της. Κεντούσε αριστουργήματα με πολύχρωμες χάντρες και απάλυνε την φτώχεια πολλών φτωχών στην Κοκκινιά. Εξαιτίας της αιμονής της στις πατρώες παραδόσεις, εξεδιώθηκε από τη μονή που τόσο αγάπησε, καταδικάστηκε στο από παράνομο δικαστήριο, ομολόγησε με παρησία την ακλόνητη πίστη της στην Ορθοδοξία και για όλα αυτά αφοσιώθηκε. Και για όλα αυτά αφορίστηκε. Κοιμήθηκε κυρίως το 1958 στον Κορυδαλό. Τα οστά της μέχρι σήμερα ευωδιάζουν. Φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Οσίου Θανασίου του Αθενήτου στο Μεγάλο Πεύκο. Ακούτε πάλι νεοημερολογίτες, δεύτερη μοναχή που ευωδιάζουν τα λείψανά τους. Πηγαίνετε να τις δείτε στη Μονή του Οσίου Αθανασίου του Αθενήτου στο Μεγάλο Πεύκο. Γιατί δεν πάτε, γιατί δεν δέχεστε αυτά τα θαύματα, ερωτώ, και ακολουθούτε τους προδότες πίστεως. Και συνεχίζουμε.
Η οσιωτάτη μοναχή Κασιανή Κόνστα που αφορίστηκε για την Ορθοδοξία από τους σχισματικούς θα τιμάται σαν ορμολογήτρια από τη μαρτυρική εκκλησία των νησίων Ορθοδόξων Χριστιανών στους αιώνες. Να έχουμε την ευχή της και την ευχή τους.